Κυρίες και κύριοι, περνάμε στη δεύτερη ενότητα. Επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος και ο λόγος είναι ότι σε αυτή την αίθουσα, λόγω επισκευών της αίθουσας της Ολομέλειας, γίνονται και επιτροπές και συνέρχονται και συνέρχεται η κανονική βουλή, δεν είναι απεριόριστη, γι' αυτό και κάνουμε αυτό τον περιορισμό. Η πρώτη ενότητα που είναι για τις τεχνολογικές εξελίξεις και το απόρριτο των επικοινωνιών, θα παρακαλούσαμε πρώτον τον Δόκτωρ Αλέανδρο Μαγλαρά, που έκανε το χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού του κ. Παπά, που είναι αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, να μας μιλήσει με θέμα «Η κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα». Η παράκληση είναι να τηρούμε τα 12 λεπτά για να μην ξεφύγουμε από το πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα, όσα δεν πείτε, θα ανεβούν στο site μας και θα τα δείτε και όποιος ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ. Κύριε Μαγλαρά. Γεια σας και πάλι. Ονομάζομαι Ρέδος Μαγλαράς, είμαι αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας στην Υπουργή Ψηφιακής Πολιτικής και σήμερα θα σας μιλήσω σύντομα για την κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα. Όταν λέμε κυβερνοασφάλεια, τι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε όλες αυτές τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν για να διασφαλίσουμε την πληροφορία, είτε αυτή είναι σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα συστήματα και τα δίκτυα που χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύσουμε την πληροφορία, να την επεξεργαστούμε, να την διανύουμε από το ένα σημείο στο άλλο. Από κακόβελες ενέργειες, από ατυχήματα, από ιούς, από οτιδήποτε μπορεί να επιφέρει κάποια απώλεια στην πληροφορία ή κάποια αλλαγή στην πληροφορία ως έχει. Ένα άλλο κομμάτι που απειλεί την κυβερνοασφάλεια, μια άλλη απειλή της κυβερνοασφάλειας, είναι να χαθεί η εμπιστοσύνη. Δηλαδή να χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, των χρηστών ενός συστήματος, με αποτέλεσμα, αυτό μπορεί να οφείλεται στο να έχουν χαθεί κάποια δεδομένα, έχει γίνει κάποια. Έχει πέσει το σύστημα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιφέρει την απώλεια της εμπιστοσύνης. Και αυτό μπορεί να συνεχιστεί και να έχει σαν αποτέλεσμα να πάψουν να υπάρχουν τηλεπικοινωνίες ή ηλεκτρονικές, να μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές ή ακόμα χειρότερα να υπάρχουν επιδράσεις στο τομέα της υγείας και γενικά να επηρεαστούν οι κρίσιμες υποδομές μιας χώρας. Όταν μιλάμε για κρίσιμες υποδομές, εννοούμε όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να έχουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή τα δίκτυα της ενέργειας, μεταφορών, είτε αυτά είναι πήγια είτε είναι τα αεροπλάνα, διανομή νερού, η βιομηχανία. Όλα αυτά λοιπόν είναι κρίσιμες υποδομές. Και φυσικά δεν μπορεί κανένας να μελετήσει ένα σύστημα σε isolation, όπως λέγεται, δηλαδή σε απομόνωση και να πει ότι εγώ ασφαλίζω το δικό μου σύστημα και είμαι εντάξει. Γιατί υπάρχουν πάντα ανεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων δικτύων. Με κύριο δίκτυο αυτή τη στιγμή, όπως συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το δίκτυο της ενέργειας. Γιατί αν υπάρχει κάποια βλάβη δίκτυο της ενέργειας, τότε αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να πειραστούν όλα τα υπόλοιπα δίκτυα, οι διανομές, η τροφοδοσία του νερού, οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε. Επίσης, ένα κράτος δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα ασφαλίσω τα δικά μου δίκτυα και είμαι εντάξει καλυμμένος, γιατί υπάρχουν και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων δικτύων των γειτονικών κρατών. Στα πλαίσια αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια ειδική ομάδα εργασίας που λέγεται Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων δικτύων των Ευρωπαϊκών Κρατών, στην οποία συμμετέχουμε και στην οποία συνδιαμορφώνουμε κάποιες πολιτικές, κάποια μέτρα, κάποιους τρόπους που θα διασφαλίσουμε ότι κάποια ζημιά που θα συμβεί σε ένα δίκτυο σε μια χώρα δεν θα περάσει ανεπόδιστα στην γειτονική χώρα. Δυστυχώς αυτό γίνεται μόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μόνο με τα γειτονικά μας κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, στο κέντρο των κρίσιμων υποδομών υπάρχουν τα βιομηχανικά δίκτυα, τα οποία κάποτε ήταν απομονωμένα και δεν κινδυνεύαν, αλλά πλέον έχουν διασυνδεθεί με τα δίκτυα IT και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν πολλές επάθειες και να έχουν πολλές απειλές. Οι λόγοι είναι η ποικιλία στις εκδόσεις και τα προϊόντα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις και σε hardware και σε software, που έχουν ο καθένας τις δικές τους επάθειες. Η διεύρυνση των δικτύων. Πλέον, μια εταιρεία, μια κρίσιμη υποδομή, δεν είναι κεντροκοποιημένη σε ένα κτίριο, αλλά έχει διάφορα δίκτυα τα οποία συνεργάζονται είτε με VPN είτε με εμπιστωμένες γραμμές. Με αποτέλεσμα να ανοίγει το attack surface, όπως λέγεται, δηλαδή υπάρχουν περισσότερα σημεία εισόδου για να μπει στο δίκτυο το κεντρικό. Η γύρια του εξοπλισμού, η απλότητα των δεδομένων. Στα βιομηχανικά δίκτυα, πολλά τα δεδομένα κυρίως μεταφέρονται χωρίς κρυπτογράφηση, σε απλό κείμενο και με σηριακό τρόπο. Θα δείξω ένα παράδειγμα παρακάτω. Και είναι πολύ απλό να μπορέσεις να κλέψεις αυτή την πληροφορία, να την αλλάξεις και να επέβεις πάνω στο δίκτυο.
στη λειτουργία μιας βιομηχανίας π.χ. Η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχω τα δεδομένα μου offline να κάτσω να κάνω εγώ data mining, να μαζέψω τα δεδομένα, να βγάλω στατιστικά και να πω ότι αυτό συνέβη ή αυτό θα συμβεί. Εδώ υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, πρώτον, να μην μπορώ να κάνω ελέγχους εκείνη τη στιγμή. Κάναμε δοκιμαστικά ένα βοναπήρ τη SCAN σε ένα δίκτυο SCADA και είδαμε ότι κατεβαίνει το επίπεδο τη απόδοση του δικτύου πάρα πολύ. Και αυτό δεν είναι επιτρεπτό όταν μιλάς για δίκτυα που ρυθμίζουν ας πούμε, την ενέργεια ή τις ηλεκτρονίες μιας χώρας. Ένα άλλο παράδειγμα, αυτό που λένε και πάρα πολλοί άλλοι ερευνητές, είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις patching τα δίκτυα αυτά real time πολλές φορές, γιατί όταν πας να το κάνεις, θα μπορέσει να βγει κάποιο που δεν το περίμενες, ένα γεγονός που δεν το περίμενες λόγω του patching και να πέσει μια ολόκληρη περιοχή. Οπότε αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη κάθε ένας που χειρίζεται τέτοια δίκτυα. Για σύνηση με άλλα συστήματα πληροφοριών, όπως είπαμε και πριν, οι γενίκες του εξοπλισμού πλέον χρησιμοποιούνται παντού IP πρωτόκολλα, στηριγμένα στο TCP/IP πρωτόκολλο, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και το Internet of Things, πολλά πλέον διασυνδέονται, δεν είναι κάτι απομονωμένο και μπορείς να το κοιτάξεις μόνο του και να το λύσεις. Οι απειλές είναι εσωτερικές και εξωτερικές, μη κακόβουλες, κατά λάθος ανοίγω ένα mail που λέει κάντε κλικ εδώ για να κερδίσετε 1 εκατομμύριο ευρώ και περνάει ένας ιός μέσα στον υπολογιστή μου, στο δίκτυο και μετά καταλήγει στα κεντρικά συστήματα της επιχείρησης. Κακεντρεχής, κάποιος υπάλληλος, ο οποίος θέλει να κάνει ζημιά στην εταιρεία του, είτε γιατί απολύεται, είτε γιατί πρόκειται να απολυθεί, είτε γιατί δεν ξέρω εγώ άλλο λόγο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα καταγεγραμμένα στην βιβλιογραφία. Εξωτερικές, καιροσκοπικές ή σκόπιμες, κάποιοι hackers απλά παίζουν ή κάποιοι hackers είναι εντεταλμένοι από κάποια άλλη εταιρεία, από κάποιο άλλο κράτος, να κάνουν ζημιά με απότερο σκοπό, ανάλογα από πού έχουν μισθωθεί. Αν μιλήσουμε για το διαδίκτυο πραγμάτων, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 4 ξεχωριστά κομμάτια τα οποία το δημιουργούν. Είναι η κοινωνία των machine to machine, η κοινωνία διαφόρων συσκευών μεταξύ τους. Το Internet of Energy πλέον που γεννιέται, τα smart meters. Το Internet of Vehicles, τα αυτοκινούμενα οχήματα που είναι πλέον έχουν δυνατότητα να επικοινωνούν είτε μέσω DSRC είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας. Και το Internet of Sensors, οι sensors βάζουμε παντού για να κάνουμε κάποια βελτιστοποίηση σε κάποιο παράγοντα που έχουμε αποφασίσει. Και επιθέσεις που υπάρχει ένα classification των επιθέσεων στο Internet of Things. Τώρα, όταν μιλάμε για κύβανο ασφάλεια, δεν μπορεί να ξεχνάμε ότι υπάρχει και κυβερνοτρομοκρατία, όπως θα μας έλεγε ο κ. Παπαροδρόμου ακόμα καλύτερα. Ένας τρόπος για να κάνεις κυβερνοτρομοκρατία είναι να τρομάξεις τον κόσμο. Κάναμε λοιπόν ένα πείραμα κάποια στιγμή, ανεβάσαμε ένα βίντεο στο Facebook, στο οποίο δείχναμε ένα από τον DARPA, από έναν αμερικάνικο οργανισμό, δείχναμε έναν ιό ο οποίος έκανε το λάπτοπ να εκραγεί. Ευτυχώς δεν πήγαμε φυλακή. Αλλά αυτό το βίντεο δοκιμάσαμε πριν, κάναμε ένα ερωτηματολόγιο και μετά στο κοινό. Πρώτα απ' όλα και είδαμε ότι άλλαξε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπιζαν το θέμα της κυβερνοασφάλειας και ο φόβος που είχαν απέναντι πλέον στα κυβερνοεγκλήματα, στις κυβερνοεπιθέσεις. Δύο πράγματα διαπιστώσαμε. Πόσο εύκολα μια ψεύτικη είδηση διαδίδεται, πόσο γρήγορα διαδόθηκε σε όλο το διαδίκτυο, σε όλο το Facebook και πώς επηρέασε τον κόσμο κατόπιν. Φυσικά στο τέλος υπήρχε μια ειδοποίηση ότι όλα αυτά είναι ψεύτικα, είναι στα πλαίσια ενός πειράματος. Και βγάλαμε και κάποιες ανακοινώσεις κατόπιν για να γλιτώσουμε από τις διοικητικές αρχές. Αυτό είναι στην Αγγλία, οπότε εντάξει. Ένα άλλο θέμα που έχουμε να πούμε είναι ότι, όπως είπαμε πριν και πίσω από τον δρόμο, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά όσον αφορά την ασφάλιση στον κυβερνό χώρο. Ό,τι πολιτικές και να έχουμε, ό,τι διαδικασίες και να έχουμε, ό,τι μέτρα και να έχουμε πάρει, πάντα, αν ο άνθρωπος δεν τα ακολουθήσει, ο χρήστης, ο διαχειριστής, οποιοδήποτε συναλλάσσεται με το σύστημά μας, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Στα πλαίσια αυτά υπάρχουν διάφορα frameworks τα οποία αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Εμείς δημιουργήσαμε ένα καινούριο το χάρτη IS, το οποίο εισάγει τα ανθρώπινα ασφάλτα μέσα στα περιστατικά ασφαλείας, πληροφοριακών συστημάτων. Το δοκιμάσαμε σε κάποια νοσοκομεία στην Αγγλία και πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μπορεί ακόμα και να έρθει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή και να εφαρμοστεί σε διάφορα ιδρύματα της Ελλάδας. Θα κλείσω το κομμάτι το αρχικό που είναι έτσι λίγο ερευνητικό, να σας πω ότι ένα άλλο παράδειγμα που λέγαμε πριν. Σε ένα δίκτυο που έχουμε ένα PLC και έναν υπολογιστή, κλέψαμε τα δεδομένα που ανταλλάσσει το PLC με τον υπολογιστή, φτιάξαμε ένα δικό μας κώδικα, τον ανεβάσαμε σε ένα web server και βάλαμε στον υπολογιστή αυτόν ένα ψεύτικο USB που το υπολογιστή έλειπε σαν πληκτρολόγιο, με αποτέλεσμα να μην σπάει το autorun, να μην σταματάει το autorun και σταματήσαμε το rotorun. Ωραία, και τι έγινε? Τίποτα. Αν αυτό είχε συμβεί όμως μέσα σε ένα μεγάλο βιομηχανικό δίκτυο, μπορεί να έχει συμβεί ακόμα και έκρηξη, μια μεγάλη ζημιά. Εδώ πέρα ποιος έφταιγε? Ο άνθρωπος. Οι πολιτικές υπήρχαν, οι δικασίες υπήρχαν, αλλά κάποιος πήγε και έβαλε το USB πάνω στον υπολογιστή. Βέβαια, όλο αυτό ήταν ένα πείραμα, έτσι.
Οπότε, φυσικά, χρειάζεται η διαδικασία, χρειάζονται τα μέτρα, χρειάζονται οι νόμοι, χρειάζονται όλα τα κείμενα και όλα αυτά, αλλά χρειάζεται και ο άνθρωπο και να συνέχεια να εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Τώρα, η κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη έχει γίνει κεντρικό σημείο αναφοράς, γιατί μιλάνε για ψηφιακή ενιαία ψηφιακή αγορά, για ψηφιακή ατζέντα, και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να εμπιστεύεσαι για να λειτουργείς πάνω. Το ίδιο και στην Ελλάδα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να στηριχθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γι' αυτό υπάρχει η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, στην οποία κάνουμε κεντρικό σχεδιασμό των έργων του ΠΕΤ του Δημοσίου και εκεί πέρα προσπαθούμε να εισάγουμε και την έννοια της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στα νέα έργα του ΠΕ. Η κύρια στρατηγική στόχη της χώρας είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως είπα πριν, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και τους δημόσιους υπαλλήλους και τους απλούς πολίτες. Η προσαρμογή του εθνικού θεσμικού πλαισίου στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις που συνεχώς αλλάζουν και φυσικά στα ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς που συνεχώς βγαίνουν με σκοπό να θωρακίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επένδυση στην καινοτομία, έρευνα και την ανάπτυξη σε σύμπραξη με τα πανεπιστήμια μας φυσικά και τα κέντρα έρευνων που έχουμε. Και συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συμμετέχουμε και στο Cooperation Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα διεθνείς ομάδες που κοιτάνε να κάνουν μέτρα εμπιστοσύνης, να βγάλουν κανόνες και μέτρα προστασίας για τα συστήματα των κρατών. Η δράση που έχουμε κάνει, όπως είπα πριν, επικαιροποίησαμε την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, που είναι, το πρώτο στάδιο. Είναι η κεντρική στόχη. Τι πρέπει να γίνει? Όλα αυτά μετά πρέπει να υλοποιηθούν σιγά-σιγά, να γίνουν ακριβείς δράσεις, συνεργασία πάντα με τους συναρμόδιους φορείς. Προσπαθούμε να κάνουμε αποτύπωση στο επίπεδο ασφαλείας των πληροφορικών συστημάτων και κεντρικών δομών των Υπουργείων. Έχουμε στείλει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι η αρχή. Με βάση αυτήν την αποτύπωση, κάποια audit που θα κάνουμε αργότερα, θα μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις για να βελτιστοποιήσουμε, να αυξήσουμε την ασφάλεια σε συγκεκριμένα συστήματα. Εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής κανόνων και πολιτικών ασφαλείας στο δημόσιο και στις κρίσιμες υποδομές. Είπαμε ότι έχουμε βγάλει μέτρα και απαιτήσεις ασφαλείας και ιδιωτικότητας για όλα τα νέα έργα του ΠΕ, τα οποία θα συνοδεύουν τα έργα που εγκρίνονται. Έχουμε κάποιες δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας, όπως ένα συνέδριο του ΟΑΣΠ, όπως συμμετέχουμε σε διάφορες ημερίδες. Συμμετέχουμε και σε ενημερώσεις που κάνει ο ΕΝΙΖΑ, συνδιοργανώνουμε κάποιες ενημερώσεις τέτοιες. Και άλλα τέτοια αντίστοιχα θέματα. Είμαστε Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και νέο κέντρο επαφής, σύμφωνα με την οδηγία ΝΙΣ, με σκοπό να συντονίσουμε το δημόσιο τομέα, την Ελλάδα γενικότερα εσωτερικά, και να ερχόμαστε σε επαφή με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, διαχείριση εγκλημάτων και κυβερνοεπιθέσεων. Έχουμε τελειώσει διαγωνισμό, που θα βγει στη διαβούλευση τώρα στο. Θα προκυρηθεί τις επόμενες μέρες για εναρμόνιση του Υπουργείου μας με το GDPR. Συμμετέχουμε σε ασκήσεις και του ΝΑΤΟ και του ΕΝΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα κυβερνοασφάλειας. Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, η οποία υπάρχει στο διάβγεια από τις 7 Τρίτου, έχει διάφορα σημεία σημαντικά, όπως η αποτύπωση των φορέων, ορισμός κρίσιμων υποδομών, εθνικό σχέδιο εκτάκτης ανάγκης και ούτω καθεξής, τα οποία μπορείτε να τα δείτε και ήδη αν κοιτάξετε την Εθνική Στρατηγική. Η οποία, όπως είπαμε, ήταν αποτέλεσμα δουλειάς πάρα πολλών φορέων για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά. Η οδηγία ΝΙΣ απαιτεί την εκπροσώπηση στην ομάδα συνεργασίας, το Cooperation Group της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουμε ήδη και σε πολλές υποομάδες εργασίας. Η θέσπιση της Εθνικής Στρατηγικής, την οποία την κάναμε, καθορισμός αρμοδιοτήτων, ποια είναι η Εθνική Αρχή, ποιο είναι το Εθνικό ΣΕΡ και ούτω καθεξής. Καθορισμός κανόνων για τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν σε κρίσιμες υποδομές όταν και εφόσον φταίνε για κάποιο συμβάν το οποίο έχει για κάποιο event, τέλος πάντων, στον κυβερνοχώρο ή όταν δεν ακολουθούν τις οδηγίες που έχουμε δώσει σαν Εθνική Αρχή όσον αφορά το επίπεδο ασφαλείας τους. Κατάρτιση καταλόγων των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών. Αυτό είναι το οποίο ξεκινάμε τώρα σιγά-σιγά στη συνεργασία και με τον ΕΝΙΖΑ για να δούμε πώς θα το καταρτήσουμε αυτό το κατάλογο. Και φυσικά και με άλλους φορείς που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Είμαστε μεγάλη μας χαρά, θα συνεργαστούμε με όλους. Παρακίση να συντομεύεται. Ναι, τελειώνω. Λοιπές δράσεις, συμμετοχή στον ΟΑΣΕ, το Cyber Education Platform, συνεργασία με τον ΕΝΙΖΑ, διοργάνωση συνεδρίων και το καθεξής. Αντί επιλόγου θα σας πω, έχουμε μια ιστοσελίδα, στην οποία έχουμε βγάλει κάποιες οδηγίες, κάποιες συμβουλές στους φορείς για να εναρμονιστούμε το GDPR. Έχουμε κάποιες δημοσιεύσεις σε κάποια διεθνή περιοδικά για το NIS Directive, για την ασφάλεια σε κρίσιμες υποδομές. Και έχουμε δύο mail. Το ένα είναι το National Cyber Security Authority, που είναι για εσωτερική επικοινωνία μαζί μας, και το άλλο είναι το SPOC, με το οποίο επικοινωνούμε με τα άλλα κράτη-μέλη όσον αφορά τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαγλαρά και καλούμε στο βήμα τον δόκτωρο Λούι Μαρίνο, ειδικό για θέματα ανάλυσης
κυβερνοαπειλών και κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΕΝΙΖΑ για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Θα μας αναπτύξει το τοπίο των κυβερνοαπειλών, αν είναι αναγκαιότητα ή πολυτέλεια. Πριν αρχίσει ο κ. Μαγκλαράς, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία επιτροπή δίνουμε τα πεπραγμένα και μας καλεί να αναφέρουμε διάφορα περιστατικά. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Είμαι ενθουσιασμένος να είμαι σήμερα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύσω ένα κομματάκι, μικρό κομμάτι των πραγμάτων που γίνονται στον ΕΝΙΣΑ. Το θέμα είναι το τοπίο των κυβερνοαπειλών. Ο τίτλος, τώρα που τον βλέπω και εγώ άλλη μια φορά, διαπιστώνω ότι είναι... Έχει ρητορικά στοιχεία, δεν περιμένετε να σας πω ότι είναι πολυτέλεια, φαντάζομαι. Μάλλον θα σας πω ότι είναι αναγκαιότητα αυτό που θα σας παρουσιάσω. Στο κοντό χρονοπαράθυρο που έχουμε, μικρό χρονοπαράθυρο, θα προσπαθήσω να σας δείξω τα κύρια πράγματα, τα κύρια στοιχεία της παρουσίασής μου. Και τα υπόλοιπα θα μπορείτε να τα δείτε ή να έρθετε σε επαφή μαζί μου για να τα συζητήσουμε offline. Θα ήθελα από αυτό το γράφημα που βλέπουμε να μας μείνει ότι ακόμα και μεταξύ των εμπειρογνωμόνων ασφαλείας, ακόμα καμιά φορά τσακωνόμαστε τι είναι ο κυβερνοχώρος, δεν το ξέρουμε αυτό ακριβώς καλά. Αυτή ο ορισμός που βλέπετε τώρα είναι περσινός, δηλαδή πέρσι το βγάλαμε πρώτη φορά, την κυβερνοχώρος. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί αυτό μας δίνει, αν αντιληφθούμε το αντικείμενο για το οποίο συζητάμε, μπορούμε να δούμε ποια από τα εργαλεία που έχουμε και οι διάφορες καλές πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν εδώ ή όχι, ή αρχιζόμαστε κάτι καινούριο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ότι ο κυβερνοχώρος, όπως τον βλέπετε, αποτελείται από πολλούς κόμβους, πάρα πολλούς, δισεκατομμύρια κόμβους. Ακόμα και αυτός εδώ είναι ένας κόμβος του διαδικτύου ή και ο υπολογιστής μου. Θα σας δώσω ένα ενδεικτικό νούμερο. Εδώ πέρα, στον κυβερνοχώρο, έχουμε τρομερή δυναμική. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι κόμβοι αλλάζουν πολύ γρήγορα. Κάποιοι συνάδελφοι που συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα μας είπαν ότι γύρω στα 12 εκατομμύρια IPs, που είναι αυτές οι διευθύνσεις που βλέπουμε εδώ σαν κόμβοι, είναι δυναμικές και πηγαίνουν έρχονται κάθε μέρα με κακόβουλο σκοπό. Και 12 εκατομμύρια, οι οποίες έχουν και χρονοζωή, ας πούμε, μερικές ώρες, μερικά λεπτά κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι για τους κακούς υπάρχει τρομερή ευελιξία να αλλάζουν τη μάσκα με την οποία παρουσιάζονται. Και ο κυβερνοχώρος, φυσικά, στην αντίθεση με τον φυσικό χώρο, έχει αναγνωρίζουμε ότι γίνονται εγκληματικές πράξεις πεδίο επιχειρήσεων, πεδίο μάχης στον κυβερνοχώρο. Μόνο που τα άλλα στοιχεία έχουν συγκεκριμένα, έχουν μια οριοθέτηση. Εδώ πέρα δεν υπάρχει οριοθέτηση. Και θα ήθελα ενδεικτικά να πω κάτι το οποίο το βρήκα αυτές τις μέρες κοιτώντας για την παρουσίασή μου. Ότι αν κοιτάξουμε να μάθουμε για τον κυβερνοχώρο από διάφορες άλλες περιοχές, όπως ας πούμε η αστυνομία ή ο στρατός, βλέπουμε ότι στο δόγμα πολέμου τετάρτης γενιάς, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εφαρμογή, έχουμε ένα θόλωμα των ορίων μεταξύ πολέμου ειρήνης, μεταξύ πολιτικής, μαχόμενους, ποιοι είναι μαχόμενοι, ποιοι είναι πολίτες, τι γίνεται εκεί πέρα μέσα, ποια είναι η θέση της πολιτικής. Και σας διαβεβαιώνω ότι ο κυβερνοχώρος είναι ακριβώς το πιο κατάλληλο πεδίο που θα μπορούσε να εξελιχθεί ένας τέτοιος πόλεμος τέταρτης γενιάς. Okay. Αυτό είναι ενδεικτικό για να αντιληφθούμε ότι αυτό ήδη γίνεται, ανεξάρτητα αν δεν το έχουμε αντιληφθεί. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς το ξέρετε ήδη. Το επίπεδο κινδύνου λοιπόν στον κυβερνοχώρο. Αυτό που θέλω να σας παρουσιάσω λοιπόν είναι κάτι καινούριο, μια καινούρια ιδέα που έχουμε στο θέμα της ασφάλειας, όπου λέμε μήπως είναι καλό εκεί που αγοράζουμε firewall πράγματα, βάζουμε, ξέρω εγώ, για virus, για κακόβουλο λογισμικό σκάνε στα κινητά μας, να δούμε μήπως πρώτα να δούμε τι μας απειλεί, τι είναι αυτό που μας απειλεί, ώστε ανάλογα να φτιάξουμε τις άμυνές μας. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι, αυτό το γράφημα δείχνει ότι υπάρχουν κάποιοι κακοί οι οποίοι σκανάρουν το διαδίκτυο
εκατομμύρια φορές την ημέρα και προσπαθούν να πάρουν πρόσβαση σε κινητά τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα ή σε κόμβους του δικτύου οι οποίοι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες, όπως για παράδειγμα το κινητό κάποιας προσωπικότητας, κάποιου προέδρου, κάποιου αντιπροέδρου κτλ. Ο κύριος Μαγλαράς το είπε προηγουμένως, γιατί γίνεται αυτό είναι γιατί έχουμε αλλαγές στην αρχιτεκτονική και εκεί που παλιά ήμασταν πηγαίναμε σε πιο κεντρικό φανείς, κεντρικά οργανωμένες καταστάσεις στο θέμα της πληροφορικής. Τώρα έχουμε αρχίσει και απλωνόμαστε πάρα πολύ, μέχρι που έχουμε και το διαδίκτυο των αντικειμένων, των πραγμάτων, όπου έχουμε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια συσκευές, οι οποίες είναι κομμάτια κόμβη σε αυτό το δίκτυο που σας έδειξα στην αρχή. Είναι προφανές ότι κάποιοι που θέλουν να μας επιτεθούν θα κοιτάξουν να βρουν αυτές τις μικροσυσκευές, τις οποίες δεν τις έχουν προστατεύσει και τόσο καλά, και θα τις χρησιμοποιήσουν σαν εφαλτήρια για να μπουν στις υποδομές μας. Εδώ λοιπόν έρχεται μια καινούργια κατεύθυνση, μια καινούργια ιδέα στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, η οποία είναι καινούργια σαν, όπως το cloud computing ήταν καινούριο, είναι καινούριο marketing σχήμα, γιατί όλα αυτά που λίγο πολύ που είχε το cloud computing υπήρχαν, έτσι και το θέμα της ανάλυσης κυβερνοαπειλών υπάρχουν τα κομμάτια, απλά έχουμε σκεφτεί τώρα ότι είναι ένας νέος τρόπος για να τα οργανώσουμε, με αποτέλεσμα αντιληφθούμε πιο καλά ποιος μας επιτίθεται, γιατί, με τι εργαλεία, okay, τα εργαλεία επίθεσης, ποια είναι τα ασθενή σημεία στα οποία οι επιτιθόμενοι ψάχνουν, ποιες είναι οι στρατηγικές για να εκτελεστεί μια επίθεση, ο τελικός σκοπός κτλ. Βλέπετε τα διάφορα σημεία που έχω σε αυτή τη διαφάνεια. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι το επίπεδο ικανοτήτων του επιτιθειμένου, δηλαδή είναι αλλιώς να σας επιτίθεται το παιδί του γείτονα στο ρούτεράκι που έχετε στο σπίτι σας και αλλιώς να σας επιτίθεται μια μυστική υπηρεσία ενός κράτου το οποίο πιθανά επενδύει και δισεκατομμύρια στο θέμα των κυβερνοεπιθέσεων. Εμείς από τον ΕΝΗΣΑ, αναγνωρίζοντας ότι το πρώτο κομμάτι, τα εργαλεία επιθέσεων, είναι πολύ σημαντικά, αυτή είναι η δουλειά μου κιόλας, κάνουμε κάθε χρόνο μία ανάλυση να δούμε ποια είναι τα πιο δημοφιλή εργαλεία κυβερνοεπιθέσεων που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα στη δημιουργία αυτής της πληροφορίας κυβερνοαπειλών. Ο σκοπός του οικοσυστήματος αυτού, δηλαδή αυτό το λέμε threat intelligence, δηλαδή πληροφορία επιθέσεων. Το οικοσύστημα αυτό είναι αυτό που βλέπετε λίγο πολύ στη διαφάνεια, το οποίο θέλει να δείξει ότι έχουμε κάποιες αναλυτικές ικανότητες στο επίπεδο της κορυφής αυτής της πυραμίδας, αναλύουμε δηλαδή τι γίνεται και βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με ένα security operation center, αλλά και με την ηγεσία, ώστε να προσπαθήσουμε στις διάφορες μεριές αυτής της πυραμίδας να αναπτύξουμε τακτική πληροφορία όσον αφορά τις επιθέσεις που γίνονται, στρατηγική πληροφορία, αλλά να έχουμε και μια επίβλεψη μέσα από τις διάφορες υπηρεσίες. Τι σημαίνει, θα μου πείτε, αυτό για την Ελλάδα? Για την Ελλάδα σημαίνει ότι πρέπει, χρειαζόμαστε κάτι σαν μια υπηρεσία πληροφοριών κυβερνοαπειλών, η οποία παίρνει διάφορα δεδομένα από αυτούς που λειτουργούν την ασφάλεια και σε στενή συνεργασία με κάποια ηγεσία στρατηγική κυβερνοασφάλειας ορίζει τρόπους άμυνας τους οποίους τους δίνει σε όλο τον κόσμο ο οποίος θα μπορούσε να τους χρειαστεί αυτό. Έχουμε την περίπτωση όπου αυτό το έχουν αναγνωρίσει στη βιομηχανία φυσικά. Και βλέπουμε ότι οι μεγάλες εταιρείες, Symantec, Kaspersky κτλ. Μας δίνουν υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται πάνω στο τοπίο των κυβερνοαπειλών καθημερινά, επί καθημερινής βάσης, το οποίο μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να ρυθμίζουμε τα firewall ή τις διάφορες άλλες αμυντικές υποδομές που έχουμε ανάλογα με το πεδίο των κυβερνοαπειλών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά αυτό που καταφέρνουμε με την πληροφορία των κυβερνοαπειλών είναι να φύγουμε από τις συνήθειες του παρελθόντος, όπως είμαι σίγουρος γνωρίζετε ποια διάρκεια έχει μια ανάλυση κινδύνων ή μια θεσμοθέτηση ενός θέματος ασφάλειας, τη στιγμή που έχουμε 12 εκατομμύρια κακόβουλες ιστοσελίδες ημερησίως. Άρα αυτό που σημαίνει είναι ότι πρέπει να
προσαρμόσουμε την ταχύτητα αντίδρασής μας στα αναγκαία για την εποχή επίπεδα, όπως λέμε, το οποίο είναι ουσιαστικά μια τεράστια ταχύτητα με την οποία δεχόμαστε τις επιθέσεις. Ο ΕΝΙΣΑ, λοιπόν, πέρα από αυτήν την αναγκαιότητα που θέλω να σας, να σας περάσω σαν μήνυμα ότι υπάρχει, εμείς εδώ και κάποια χρόνια, όπως σας είπα, η ανάλυση κυβερνοαπειλών είναι καινούριος τομέας. Εμείς τον καλλιεργούμε εδώ και 6-7 χρόνια και ήμασταν από τους πρώτους που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ καινούριος τομέας. Στο πεδίο αυτό εμείς δίνουμε κάποιες πληροφορίες για τεχνικές ανάλυση των κυβερνοαπειλών. Αναλύουμε τις 15 βασικές κυβερνοαπειλές κάθε χρόνο, αναλύουμε λίγο τις μεθόδους επιθέσεων, έχουμε ένα 15ήμερο δελτίο επίκαιρων απειλών και τώρα τελευταία έχουμε και ένα online εργαλείο με το οποίο ουσιαστικά προσπαθούμε να μεταδώσουμε αυτή την πληροφορία. Θα ήθελα να σας πω για κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει, ότι αναπτύσσουμε και προγράμματα εκπαιδευτικά σιγά σιγά σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, φέτος ο ΕΝΙΣΑ θα οργανώσει ξανά ένα summer school το Σεπτέμβριο στην Κρήτη, όπου θα υπάρχουν hands-on training και ένα από αυτά θα είναι στο θέμα των ανάλυσης κυβερνοαπειλών. Όσοι από εσάς ενδιαφέρονται θα μπορούσαν να έρθουν ή να στείλουν κάποιον να το δει αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να σας δώσω μερικές στατιστικές για να έχετε μια καλύτερη εντύπωση για το τι συζητάμε. Καταγεγραμμένα περιστατικά έχουμε στο κυβερνοέγκλημα περίπου 75%, ενώ το υπόλοιπο 25% είναι δράση μυστικών υπηρεσιών και κυβερνοπόλεμος. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τον κυβερνοπόλεμο, αλλά το περισσότερο είναι κυβερνοέγκλημα. Εδώ βλέπετε και τη συσχέτιση των διαφόρων υπηρεσιών που έχουμε εδώ πέρα. Πιστεύουμε ότι μόλις το 25-50% συμβάντων δηλώνονται ή γίνονται γνωστά, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ουσιαστικά η μύτη του παγόβουνου. Μόλις διάβαζα χθες ότι στην Αυστρία, για παράδειγμα, πέρσι είχαν 25.000 κυβερνοεπιθέσεις καταγεγραμμένες σε όλο το κράτος, οπότε καταλαβαίνετε ότι πιθανά το πραγματικό νούμερο να είναι κάπου μεταξύ 50 και 70.000 το χρόνο κυβερνοεπιθέσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο, όπως καταλαβαίνετε. Θα ήθελα να σας πω επίσης τις σπουδαιότερες αναδυόμενες κυβερνοαπειλές τις οποίες βλέπουμε και διάφορα γεγονότα τα οποία μας ανησυχούν. Το ένα είναι η διαφορά ταχυτήτων μεταξύ επιθέσεων και άμυνας, όπως είπα και προηγουμένως. Αυτή είναι η γατούλα που έπαιζε εκεί με το παιχνιδάκι. Ακόμα διαρκεί πάρα πολύ μέχρι να αμυνθούμε για επιθέσεις τις οποίες δεχόμαστε με ένα τρομερό ρυθμό. Δηλαδή, ο ρυθμός που αμυνόμαστε είναι πολύ χαμηλότερος από αυτό που μας επιτίθεται. Αυτό θα μπορούσε κανένας να το μεταφράσει και σε μια αποτυχία της αγοράς της κυβερνοασφάλειας, διότι ενώ επενδύουμε, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μειώσουμε το πεδίο των απειλών. Άρα πρέπει να δουλέψουμε πολύ εδώ ακόμα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, θα περάσω το δεύτερο, την εμποριοποίηση των vulnerabilities που λέμε. Σύντομα. Ναι, τελειώνω. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μας απασχολεί πολύ και ο τόπος που βρισκόμαστε, θα ήταν καλό να το πούμε, ότι βλέπουμε απειλές στις δημοκρατίες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μυστικές υπηρεσίες αποκτούν εμπιστευτικά δεδομένα, τα οποία τα χρησιμοποιούν μετά για να επηρεάσουν τις εκλογές. Κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και το Κοινοβούλιο λόγω των εκλογών που έχουμε κιόλας του χρόνου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι η κυβερνοασφάλεια, όπως βλέπετε, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο θέμα της ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα γραναζάκι πολύ σημαντικής σημασίας στο θέμα επιτάχυσης της ανάλυσης κινδύνων, αλλά και της αξιοποίησης στοιχείων από το security management και από το incident management. Είναι καινοτόμος περιοχή. Θα πρέπει εδώ πέρα οι άνθρωποι που είναι ειδικά στην έρευνα να δώσουν έμφαση. Για αυτούς που θα κοιτάξουν τα slide μου σε κάποια άλλη στιγμή, σας έχω φέρει και κάποιους χρήσιμους σύνδεσμους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να εμβαθύνετε πιο πολύ σε αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαρίνο και βεβαίως θα πυκνώσουμε τη συνεργασία με τον ΕΝΙΖΑ. Θυμίζω σε όσους δεν ξέρουν ότι ο ΕΝΙΖΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας, εδρεύει στη χώρα μας.
όπως σε διάφορες άλλες χώρες συντρέφουν άλλοι οργανισμοί. Και τώρα καλώ το βήμα του καθηγητή του ΕΜΠ, του κ. Χρήστο Καψάλη, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, να μας αναπτύξει την επίδραση των blockchain στο απόρριτο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Κύριε καθηγητά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι, παρουσίαση που θα σας κάνω, την πολύ σύντομη παρουσίαση, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ειδικότερο θέμα που αφορά την επίδραση τεχνολογίας blockchain στο απόρριτο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Gartner, έχουμε 10 αναδυόμενες νέες τεχνολογίες για το 2018, όπου πέφτει το βάρος. Εδώ μπορεί να δει κανείς 3 περιοχές, ο κόσμος μας, ξέρουμε ότι είναι ψηφιακός, ξέρουμε ότι υπάρχει ευφυΐα στον κόσμο μας και όλα αυτά συνδέονται με ένα δίκτυο προκειμένου να συνδεθεί ο αληθινός κόσμος, ο φυσικός κόσμος με τον ψηφιακό κόσμο μέσω κάποιου δικτύου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εάν μιλήσουμε για ευφυΐ αυτοκίνητα, φανταστείτε στην Εθνική Οδό ότι έχουμε τα προπορευόμενα αυτοκίνητα από το δικό μας στείλουν ένα ad hoc δίκτυο, όπου κάθε αυτοκίνητο είναι κόμβος, ένας κόμβος αυτού του μικρού δικτύου ή του μεγαλύτερου, και μπορεί το προπορευόμενο όχημα το οποίο διαπιστώνει ένα ατύχημα ή κάποιο κίνδυνο μπροστά να ειδοποιεί όλα τα προηγούμενα αυτοκίνητα, αυτά που έπονται, προκειμένου να επιβραδύνουν ή οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα μερικές φορές η επιβράδυνση να γίνεται διαφανώς από τον οδηγό. Δηλαδή ο οδηγός να μην το επιδιώκει, αλλά η μέγιστη του ταχύτητα να γίνεται 50 χιλιόμετρα, επειδή ακριβώς έχει συμβεί ένα όχημα. Αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος έρχεται και ο οποίος αναδύεται και ο οποίος μαζί με τα καλά του, που προφανώς το καλό είναι η αποφυγή των ατυχημάτων, στο παράδειγμα που σας είπα, έχει και τα κακά του, διότι τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το στίγμα του κάθε χρήστη αυτού του δικτύου, βγαίνει, εκτίθεται σε ένα δίκτυο. Εφόσον εκτίθεται σε ένα δίκτυο, αυτό το στοιχείο επικοινωνίας μπορεί να υποκλαπεί ή μπορεί να τροποποιηθεί ή μπορεί να δημιουργηθεί άλλα πράγματα. Θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά παραδείγματα, μερικά μάλιστα είναι και αστεία, όπως το ευφυές ψυγείο το οποίο θα παραγγέλνει γάλα για μας, το οποίο έρχεται, είναι πολύ κοντά πια και αυτό στην πραγματοποίηση, παρότι φαίνεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά δεν θα είναι. Και φανταστείτε τώρα να γίνεται μια χρέωση αν υποκλαπεί το ψυγείο μου, το οποίο θα έχει παραγγείλει γάλα για να μου έρθει στο σπίτι, επειδή σώθηκε το γάλα, διαπιστώνει μέσω ενός δίκτυου από σένσορες, να υπάρξει μια παραβίαση αυτού και να έρχονται 10 διαφορετικά σούπερ μάρκετ να μου φέρουν γάλα, να γεμίσει γάλα από τα σπίτι. Έτσι, αυτά είναι τα αστεία της ιστορίας. Επομένως, βλέπει κανείς ότι από τη στιγμή που εκθέτει δεδομένα επικοινωνίας μέσα στο δίκτυο, γενικότερα σε οποιοδήποτε δίκτυο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια ανάγκη προστασίας. Αυτή η προστασία δεν είναι πάντοτε εφικτό να γίνεται μέσα από κάποιον πάροχο ή κάποια ανεξάρτητη αρχή. Πρέπει να ψάξουμε λοιπόν να βρούμε και τεχνολογίες, και τουλάχιστον η Gartner αναφέρεται σε κάποια από αυτές, που αυτό να μπορεί να γίνει αυτόματα, μια και η επικοινωνία σε δισεκατομμύρια πια συσκευές μεταξύ τους, φυσικά πρόσωπα, ψηφιακούς δίδυμους και ούτω καθεξής, αυξάνεται και γίνεται σχεδόν άπειρη. Από όλη αυτή την ιστορία έχω επιλέξει να συζητήσω για το blockchain. Το blockchain είναι παρεξηγημένο. Έχουμε όλοι στο μυαλό μας, έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το bitcoin. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλές εταιρείες και μεγάλοι οργανισμοί ασχολούνται με την τεχνολογία, η οποία είναι αναδυόμενη τεχνολογία. Ας έρθουμε να δούμε τώρα το blockchain
να το εντάξουμε μέσα στο θέμα του απορρίτου και στο θέμα των παρόχων. Σήμερα οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις, μερικές από τις οποίες σίγουρα υπάρχουν ειδικότεροι μου να τα πούνε, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπει κανείς ότι κάποτε ξεκίνησε με ένα διαχωρισμό παροχής δικτύου και υπηρεσιών, κλασική περίπτωση τηλεόραση, παλιότερα κάθε κανάλι είχε το δικό του δίκτυο, τώρα υπάρχει ένας πάροχος δικτύου και πολλοί πάροχοι περιεχομένου. Το βλέπουμε αυτό να γίνεται και στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες φορτώνουν τα δίκτυά τους με πληθώρα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και μάλιστα λόγω της μείωσης του κόστους υπάρχει πια η δυνατότητα το περιεχόμενο να γίνεται και on demand όπως βλέπουμε σήμερα. Αλλά ακόμη και αυτό, από τη στιγμή που εγώ ζητάω να δω μια ταινία σπίτι μου on demand, θα πρέπει αυτή η επιθυμία μου, το οποίο είναι και αυτό ένα στοιχείο επικοινωνίας, με κάποιο τρόπο να προστατεύεται. Ερχόμαστε λοιπόν στην αναγκαιότητα ελέγχου. Εναντιότητα ελέγχου, την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, χρόνια ολόκληρα η ΑΔΑΕΣ ασχολείται με καταγγελίες πολιτών, με τακτικούς έκτακτους ελέγχους, περιοδικούς ελέγχους κλπ. Αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες κάνουν πολλούς εσωτερικούς ελέγχους στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα αποτελέσματα. Εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του παρόχου, των πελατών, των συνεργατών και των αρχών? Η απάντηση είναι ναι, θέλουμε να υπάρχουν. Για να πάμε σε ένα παράλληλο ζήτημα και να το δούμε πριν από 8 χρόνια, στην αρχή της κρίσης. Η σχέση εμπιστοσύνης υπήρχε μεταξύ πολιτών και τραπεζών. Μήπως διαταράχτηκε αυτή, τουλάχιστον στην Ελλάδα που είχαμε πολύ σημαντικό παράδειγμα, αλλά και σε άλλες χώρες. Επομένως, υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης για την ανάγκη έμπιστου τρίτου μέρους, το οποίο θα εγγυάται το απόρριτο των επικοινωνιών. Ας έρθουμε τώρα να δούμε, τα εισάγουμε σιγά σιγά, πολύ γρήγορα μάλλον, τι ιστορία είναι αυτή με το blockchain. Γενικώς όταν έχουμε μια φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ανθρώπων, στο φυσικό κόσμο, για παράδειγμα εδώ το παράδειγμα είναι δανεισμένο από το bitcoin, θέλει ένας χρήστης να δώσει κάποια χρήματα ή να κάνει κάποια συναλλαγή ή να δώσει ένα αγαθό σε έναν άλλο χρήστη. Στο φυσικό κόσμο αυτό γίνεται ή με το φυσικό χρήμα πηγαίνει και εγχειρίζει ο ένας τον άλλον τα χρήματα ή το αγαθό και τελειώνει η ιστορία. Από τη στιγμή που το πήρε, στο συγκεκριμένο μας παράδειγμα, ο Μπομπ, πήρε από την Αλίκη τα χρήματα, τελείωσε εκεί η συναλλαγή. Εάν όμως πάμε στον ψηφιακό κόσμο, θα πρέπει να γίνει μια ψηφιακή συναλλαγή. Ψηφιακή συναλλαγή, θα μου πεις, τα στέλνει ηλεκτρονικά. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια ανάγκη επιβεβαίωσης. Η ανάγκη επιβεβαίωσης, διότι αλλιώς μπορεί να γίνουν τέτοιες συναλλαγές που να μην επιβεβαιώνονται. Η ανάγκη επιβεβαίωσης μπορεί να αναπαραχθεί και επομένως να μην είναι ασφαλής. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Σε αυτή την περίπτωση μπαίνει ένας ενδιάμεσος, το τρίτο μέρος, που κρατάει το λογιστικό βιβλίο. Δηλαδή, το transaction που κάνω με την πιστωτική μου κάρτα για να πάω να πληρώσω κάποιο αγαθό σε ένα κατάστημα, ο εγγυητής στη μέση είναι το λογιστικό βιβλίο που κρατάει η τράπεζα και ξέρει ότι εγώ πλήρωσα 10 ευρώ και τα 10 ευρώ πήγανε στον προμηθευτή μου με το αγαθό. Έτσι. Άρα εκεί υπάρχει έμπιστο μέρος. Μπορεί να παρακαμφθεί το έμπιστο μέρος? Η απάντηση έρχεται από το blockchain. Και είναι εάν οποιαδήποτε ψηφιακή αλληλεπίδραση μεταξύ δύο χρηστών, αυτό το λογιστικό βιβλίο αντί να το κρατάει ένα εμπιστομέρος, κρατιέται μέσα στον ιστό και γίνεται κρυπτογραφημένη βέβαια η συναλλαγή από πάρα πολλούς χρήστες, τότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε την εγγύηση του 51% των χρηστών ότι αυτή η συναλλαγή είναι έγκυρη. Αυτή είναι και η κεντρική φιλοσοφία, αν θέλετε, του blockchain, με πολύ απλά λόγια. Ποια είναι τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του τεχνολογίας blockchain? Δεν υπάρχει ανάγκη για πιστοποίηση τρίτου μέρους. Οι εμπλεκόμενοι δεν είναι κατά ανάγκη, δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Οι εγγραφές είναι ελέγξιμες και μη αναστρέψιμες. Οι συναλλαγές είναι κρυπτογραφημένες. Και έτσι αυτά όλα μαζί μπορούν να οδηγήσουν σε ευφυή συμβόλαια μεταξύ χρηστών. Να δούμε τώρα
ποιες είναι οι δυνητικές περιοχές χρήσης αυτής της τεχνολογίας ή της τεχνικής, θα έλεγα, της μεθόδου, μεταξύ στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Εδώ κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι θα μπορούσε να εισαχθεί, βεβαίως με πλεονεκτήματα αλλά και με μειονεκτήματα, θα αναφερθούμε στη συνέχεια, τόσο στη διαχείριση του δικτύου, στη διαχείριση της εταιρείας, στη διαχείριση συνεργατών, στη διαχείριση πελατών και ούτω καθεξής. Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές εφαρμογές χρήσης του blockchain? Για παράδειγμα, έλεγχος πρόσβασης σε αρχεία κλήσεων. Ένα τεράστιο θέμα που έχουν οι πάροχοι είναι κάθε φορά έχουν ανάγκη να κρατάνε κάποιο log file έτσι ώστε να πιστοποιούν στην αρχή που κάνει τον έλεγχο ότι αυτός οι προσβάσεις κλήσεων σε αρχεία δεν έχει γίνει από κακόβουλο χρήστη ή από τρίτο μέρος ή δεν έχει ξεφύγει ένα αρχείο. Η βάση φορητότητας αριθμού, οι αιτήσεις άρσης απορρίτου, πολύ σημαντικό θέμα. Οι χρεώσεις περιαγωγής, όπου πάντα υπάρχει ένα τρίτο μέρος για να μπορούν να γίνουν, καθώς περιεργείται ένας χρήστης μεταξύ δύο περισσότερων παρόχων και ούτω καθεξής, όπως τα συμβόλαια των παρόχων και ούτω καθεξής. Οι τομείς χρήσης του blockchain είναι πολύ ευρεία η χρήση τους. Ενδεικτικά αναφέρω το spectrum sharing, δηλαδή την διαχείριση φάσματος. Επίσης, το 5G, μέσα στο οποίο πλέον η πρόσβαση από κάθε χρήστη θα γίνεται σε διαφορετικά δίκτυα επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Αν θέλει κανείς να δει λίγο πιο, με περισσότερη εμβάθυνση, ένα παράδειγμα της περιαγωγής, εδώ θα πραγματοποιείται ένα blockchain μεταξύ παρόχων. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα υπήρχαν ειδικοί κόμβοι των παρόχων οι οποίοι θα κάνουν επαλήθευση των transactions και θα δουν ως miners. Θα υπάρχουν ευφυή συμβόλαια μεταξύ του home location register και του visitor location register και κάθε φορά που ο χρήστης ενεργοποιεί ένα γεγανός στον Visitor Location Register, ενημερώνεται ο αντίστοιχος Home Location Register και κάνει ταυτοχρόνως και τη χρέωση. Τα πλεονεκτήματα προφανώς είναι η μείωση του κόστους γιατί δεν απαιτείται τρίτο μέρος, το οποίο θα κάνει το clearing μεταξύ των παρόχων, ελάττωση περιπτώσεων απατηλής ενεργοποίησης γεγονότος περιαγωγής, γεγονότων και βεβαίως αμοιβαία επαληθεύσιμες συναλλαγές μεταξύ παρόχων. Άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή του blockchain για έλεγχο σε αρχεία ενεργειών. Και αν έρθει κανείς πια να καταλήξει και να δει ότι αν υπάρχουν πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής της τεχνικής, της τεχνολογίας, είναι φυσικά η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ συνεργατών, η απαλλαγή από ύπαρξη έμπιστου τρίτου μέρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέρος, αν θέλετε, και θα διευκολύνει πάρα πολύ τις ανταλλαγές ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι προσβάσιμες και οι ενέργειες μπορούν να είναι άμεσα ελέγξιμες χωρίς να υπάρχουν αμφισβητήσεις, να υπάρχουν αδιάβλητοι και μη αναστρέψιμοι όροι συμβολέων, να εισαχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και φυσικά η διαθεσιμότητα και η εγκαιρεότητα των δεδομένων να προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο. Απ' την άλλη μεριά, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, έχουμε τεχνολογικές προκλήσεις και ανοιχτά θέματα και προβλήματα. Ο ρυθμός εκτέλεσης και αποθήκευσης συναλλαγών είναι ένα ερώτημα, διότι από τη στιγμή που έχω αποθήκευση σε πολλά εκατομμύρια χρήστες, αυτό σημαίνει πιθανές καθυστερήσεις στο ρυθμό εκτέλεσης και αποθήκευσης συναλλαγών. Η επεκτασιμότητα είναι ένα θέμα. Η αποθήκευση πλήρους αντιγράφου σε κάθε κόμβο σημαίνει τεράστιες ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο. Η κατανάλωση ενέργειας, διότι για να σπάσει ένα blockchain μπορεί να απαιτείται τεράστια ποσό ενέργειας, ενώ σε υπολογιστικό χρόνο και άρα και ενέργεια κατανάλωση από τους υπολογιστές είναι ένα ζήτημα. Η συμβατότητα με ισχύοντα πρότυπα δεδομένων επίσης και βέβαια η απουσία ρυθμιστικού πλαισίου
ως προς την εισαγωγή ή όχι τέτοιου είδους τεχνολογιών. Βεβαίως, στο μέλλον θα δείξει εάν τέτοιου είδους ιδέες και διαδικασίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην δυνατότητα επίλυσης πολλών άλλων προβλημάτων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον καθηγητή, κύριο Καψάλη. Και καλούμε στο βήμα τον κύριο Χρήστο Καλονιάτη, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ. Θα μας αναπτύξει το ρόλο των αρχών για τη διασφάλιση του επουρίδου των επικοινωνιών στον κόσμο της νεφοϋπολογιστικής. Κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Δεν θα αναλογιζόμουν ποτέ ότι πριν 7 χρόνια, όταν ξεκινούσαμε ερευνητικά μέσα στις αίθουσες του Πανεπιστημίου να συζητάμε για υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής και ζητήματα ασφάλειας, ότι θα ερχόμασταν 7 χρόνια μετά στην Ολομέλεια, στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, να συζητάμε για ακόμα ένα τόσο επίκαιρο θέμα, το οποίο έχοντας την τύχη να υπηρετώ τα τελευταία 2 χρόνια ως μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, να το βλέπουμε στην πράξη, σε όλες τις εκφάνσεις του, και να με οδηγεί σήμερα εδώ, έτσι να κάνουμε μια στενή μικρή τοποθέτηση πάνω στο θέμα της νεφοϋπολογιστικής, cloud computing πιο δημοφιλές στα ελληνικά, και στα ζητήματα ασφάλειας που συναντάμε στη συνεργασία μας με τους παρόχους. Βέβαια, το σημαντικότερο που θα συζητήσουμε σήμερα είναι οι προκλήσεις που αυτό δημιουργεί και στην ίδια τη διαδικασία της διαδικασίας της ΑΔΑΕ, κυρίως όσο και στους παρόχους. Είναι σαφές ότι όλο ένα και περισσότερος αριθμός χρηστών υιοθετεί υπηρεσίες, κινείται προς την ψηφιακή εποχή, υιοθετεί υπηρεσίες, είτε αυτές είναι γνωστές ότι ανήκουν στον χώρο της νεφοϋπολογιστικής, είτε όχι. Είμαι σίγουρος ότι αν κάναμε και ένα γκάλωπ εδώ μεταξύ μας, θα βλέπαμε ότι περισσότεροι από εσάς χρησιμοποιείτε υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής, πολλοί από εσάς μπορεί να μην το ξέρετε ότι το κάνετε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι πάροχοι από τη μεριά τους είναι προφανές ότι θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η νέα εποχή, η νέα τεχνολογική εποχή της νεφοϋπολογιστικής, διότι κερδίζουν σε απλούστευση των εσωτερικών τους διαδικασιών, αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους, κάτι που είναι αρκετά καλό και για αυτούς, αλλά και για τους πελάτες τους, διότι τους προσφέρει καλύτερη διαφήμιση, τους αυξάνει τη φήμη. Άρα, το να χρησιμοποιούμε καινοτόμες υπηρεσίες δεν κάνει μόνο καλό στα εσωτερικά μας, αλλά κάνει καλό και στο εξωτερικό μας. Άρα, είναι αναμενόμενο να βλέπουμε τους παρόχους να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως προκαλεί και κάποια άλλα ζητήματα, όπως η αύξηση του αριθμού των πληροφοριών που καλούνται οι πάροχοι να διαχειριστούν, ερχόμενοι από μια εποχή που όλα ήταν in-house. Όλα ήταν στις δικές τους εγκαταστάσεις. Η αύξηση αυτή των πληροφοριών αναπόφευκτα θα οδηγήσει και στην υιοθέτηση υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής, οι οποίες υπηρεσίες ναι μεν μπορούν να καλυφθούν εκ των έσω, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν και εξωτερικές υπηρεσίες και εξωτερικοί τρίτοι πάροχοι. Διότι προφανώς τα ρισόρσεις μας, οι πηγές μας δεν είναι άπειρες. Η θετική εισβολή της νεφοϋπολογιστικής στη ζωή μας είναι γεγονός. Βέβαια, το οξύμορο θετική εισβολή ερμηνεύεται ως το ότι πολλοί υιοθετούμε αυτές τις υπηρεσίες γιατί μας αρέσουν αυτές οι υπηρεσίες, μας δίνουν πλεονεκτήματα στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό είναι το θετικό. Είναι όμως εισβολή γιατί πολλές φορές θέλοντας η μία αναγκαζόμαστε να τις χρησιμοποιήσουμε. Η νεφοϋπολογιστική, θα μπω λίγο τεχνικά μέσα να σας πω μόνο ότι χωρίζεται σε 3 βασικά επίπεδα. Οι πάροχοι υπηρεσιών νεφοϋπολογιστής μας παρέχουν 3 βασικές υπηρεσίες. Μας παρέχουν έτοιμο λογισμικό, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παραδείγματος χάρη, που άπτεται και των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, υπολογιστικούς πόρους, να αποθηκεύσουμε δεδομένα, πλατφόρμες ή απλό αποθηκευτικό χώρο για να αποθηκεύουμε δεδομένα. Το πλεονέκτημα όλων αυτών είναι ότι δεν χρειάζεται εμείς να δαπανίσουμε χρήματα ούτε για να αγοράσουμε εξοπλισμό, ούτε για να συντηρήσουμε εξοπλισμό. Είναι αναμενόμενο λοιπόν ο πάροχος να προχωρά σε συμφωνίες με τρίτες εταιρείες μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτεί για όσο χρόνο χρειαστεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ανάλογα με την απέτηση που έχει αυτή τη στιγμή. Υπολογιστικούς πόρους, λογισμικό, πλατφόρμες, όσο καιρό χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει και μετά προφανώς θα το αφήσει
θα τον αποδεσμεύσει. Άρα το κόστος του ρυθμίζεται πολύ πιο εύκολα. Βέβαια, τα πλεονεκτήματα των παρόχων από τη χρήση των υπηρεσιών υφοϋπολογιστικής, πλήστα. Εξυπηρέτηση ανάλογα με τις ανάγκες τους, ευρεία πρόσβαση, διάθεση υπολογιστικών πόρων, ελαστικότητα, μετρήσιμη παροχή υπηρεσιών και πολλά άλλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ίδια η φύση των υπηρεσιών υφοϋπολογιστικής είναι τέτοια που θεωρούμε ότι όλοι οι πάροχοι και όλες οι εταιρείες θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση αν δεν το έχουν κάνει ήδη. Είναι μονόδρομος. Αυτό το σχήμα εδώ, όπως θα δείτε με το πράσινο και το πορτοκαλί χρώμα, σας δείχνει απλά, δείχνουμε τα τρία επίπεδα παροχής υπηρεσιών εφοροϋπολογιστικής. Το μόνο πράγμα που θέλω να δείτε είναι ότι η αριστερή στήλη που είναι όλο πράσινο είναι τι έχει ο πάροχος στην δικαιοδοσία του όταν χρησιμοποιεί δικές του εγκαταστάσεις για να χτίσει επάνω τις υπηρεσίες του και τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εφοροϋπολογιστικής. Στη δεύτερη στήλη που λέει infrastructure ως τίτλο θα δείτε ότι τα πράσινα κομμάτια είναι μόνο αυτά που μπορούμε εμείς που αγοράζουμε την υπηρεσία να επέμβουμε, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι στο χέρι του τρίτου παρόχου, αυτού που μας δίνει την υπηρεσία. Σε συνέχεια στο platform, δηλαδή στη δεύτερη στήλη, θα δείτε ότι έχουμε πολύ πιο μικρό, σε πολύ πιο λίγα σημεία πρόσβαση εμείς ως πελάτες, ως πάροχοι που παίρνουμε υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής και τα περισσότερα ανήκουν στον πάροχο. Τέλος, σε υπηρεσίες όπως είναι το email, παραδείγματος χάρη, που ανήκουν στο software as a service, την τελευταία κατηγορία, θα δείτε πολύ απλό ότι εμείς δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία σε κανένα κομμάτι της υποδομής. Όλα ανήκουν στον πάροχο που μας παρέχει την υπηρεσία. Γιατί επιμένουμε σε αυτό? Όταν συζητάμε για cloud computing και όταν οι χρήστες μας συζητάνε για cloud computing, προφανώς στο μυαλό μας έχουμε μια ιδέα πολύ ωραία. Έχουμε ένα ωραίο συννεφάκι, μιας και από εκεί προέρχεται η ιδέα του cloud, όπου εμείς έχουμε τη συσκευή μας, το laptop μας, το κινητό μας και χρησιμοποιούμε κάπου κάποιες υπηρεσίες. Καλώς όταν αυτό δεν θίγει ζητήματα ιδιωτικότητας ή απορρίτου ή οτιδήποτε άλλο. Ποια όμως είναι η πραγματικότητα πίσω στον πάροχο? Ποια είναι η πραγματικότητα μιας εταιρείας η οποία υιοθετεί υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής για να δώσει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακές στους πολίτες? Δεν είναι αυτός ο ωραίος κόσμος που βλέπετε με μπλε και άσπρο, αλλά είναι μια ολίγον τι πολύπλοκη δομή, η οποία συνδέει διάφορους τύπους υποδομών, διότι, όπως σας είπα, το να μπορέσουμε να προσφέρουμε ευέλικτες, γρήγορα υπηρεσίες, θα πρέπει από πίσω να υπάρχει μια υποδομή που να υποστηρίζει αυτή την αλλαγή. Άρα δεν υπάρχει ένα δίκτυο από πίσω, όπως το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, που απλά φοράμε πάνω, προσθέτουμε πάνω υπηρεσίες και τις δίνουμε στον πολίτη. Αν λοιπόν η εταιρεία αύριο ή ο πάροχος που μας παρέχει τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες, δει ότι υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση, αυτομάτως θα πάει να υιοθετήσει υπηρεσίες από τρίτους, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται στο πάνω αριστερά κομμάτι της εικόνας ή οι οποίοι τρίτοι θα δανειστούν υπηρεσίες πάλι από άλλους για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον πάροχο και ούτω καθεξής. Όπως καταλαβαίνετε, ο έλεγχος φεύγει λίγο από το κτίριο, τον υπολογιστή ή τις εγκαταστάσεις που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Ενδεικτικές απειλές. Οι συνάδελφοι που ασχολείστε στον χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα της ασφάλειας θα δείτε ότι πολλές από αυτές τις απειλές υπάρχουν και στα παραδοσιακά περιβάλλοντα. Όπως κακόβουλους εσωτερικούς παράγοντες, διαρροή ή υποκλοπή δεδομένων επικοινωνίας, απόκτηση μη εξουδετημένης πρόσβασης σε λογαριασμό ή υπηρεσία, συμμόρφωση, τοποθεσία εναπόθεση των δεδομένων, ανεπαρκής διαχωρισμός δεδομένων. Σε ενδεικτικές αυτές απειλές που σας διάβασα, προσθέστε ότι όλα αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε πού είναι ο τρίτος πάροχος, πού είναι οι εξυπηρετητές του, πού είναι τα δεδομένα μας. Αυτό είναι και το κλειδί της αλλαγής όταν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής. Δεν γνωρίζουμε πού είναι όλα αυτά. Μπορεί οι ίδιες απειλές να συμβαίνουν και σε έναν πάροχο ο οποίος έχει τις εγκαταστάσεις του δίπλα στο διπλανό κτίριο. Πάλι μπορεί κάποιος να δει τα δεδομένα μας, πάλι θέλουμε να δούμε αν αποθηκεύονται με ασφάλεια. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά να συμβαίνουν σε μια τρίτη χώρα, η οποία δεν έχει κάνει την υποχρέωση εναρμόνισης με την ελληνική νομοθεσία. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τα στελέχη της ΑΔΕ που με βοήθησαν να καταγράψουμε κάποια περιστατικά όσον αφορά ζητήματα που έχουν έρθει ήδη στην Ολομέλεια προς επίλυση. Θα σας διαβάσω 4 ενδεικτικά περιστατικά για να σας δείξω πώς αλλάζει το τοπίο και πώς η ΑΔΕ θα πρέπει να εναρμονιστεί στις νέες εξελίξεις. Πρόσφατα είχαμε καταγγελία για παραβίαση του απορρίτου της επικοινωνίας σε εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, με γραφεία και εγκαταστάσεις σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπου τα γραφεία και εγκαταστάσεις στην άλλη ευρωπαϊκή χώρα νίκιαζαν υπηρεσίες που ανήκαν σε τρίτη χώρα, εκτός Ευρώπης.
Καταγγελία για παραβίαση του απορρίτου της επικοινωνίας σε μεγάλες εμβέλειας παρόχους, οι οποίοι αφού κινούνται πλέον ευρωπαϊκά, είναι λογικό τα κέντρα δεδομένων του, συγγνώμη, να είναι κατανεμημένα σε όλη την Ευρώπη. Και θα είμαστε τυχεροί αν είναι σε όλη την Ευρώπη μόνο. Για ποιο λόγο τα δεδομένα να μένουν μόνο στην Ελλάδα, όταν η θηγατρική μου βρίσκεται και στην Αγγλία. Έτσι. Καταγγελία για παραβίαση του απορρίτου της επικοινωνίας σε παρόχους που μέρος των τηλεπικοινωνιακών τους συστημάτων, που τα χρησιμοποιούν όμως για να παρέχουν υπηρεσία στους πολίτες, βρίσκονται σε άλλο πάροχο στο εξωτερικό. Όχι στον ίδιο πάροχο που έχει γραφεία στο εξωτερικό, σε άλλο πάροχο στο εξωτερικό. Τέλος, καταγγελία για παραβίαση του απορρίτου της επικοινωνίας σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού ιστοσελίδων, μην τις ξεχνάμε αυτές τις εταιρείες, δεν είναι μόνο οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Το μεγαλύτερο κομμάτι που κατά τη γνώμη μου θα ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΔΑΕ θα είναι οι πάροχοι οι οποίοι θα δίνουν σωριδών υπηρεσίες ιστοσελίδων που μέσα στις ιστοσελίδες θα παρέχουν και υπηρεσίες όπως είναι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Που επειδή θα είναι μικρές εταιρείες και δεν θέλουν να δαπανίσουν πολλά χρήματα, δεν θα έχουν την ικανότητα να δαπανίσουν πολλά χρήματα, θα υιοθετούν υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής όπου είναι φθηνότερα. Και το όπου είναι φθηνότερα δεν σημαίνει εντός Ελλάδος, σημαίνει οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό λοιπόν, αυτές οι τέσσερις καταγγελίες γεννούν κατά τη γνώμη μου και τις προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε λίγα χρόνια, τις αντιμετωπίζουμε από σήμερα, αλλά θα αυξηθούν και θα πολλαπλασιαστούν σε λίγα χρόνια, στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Ποια ήταν η δυσκολία που καταγράψαμε διενεργώντας τους ελέγχους για αυτά τα περιστατικά? Μεγάλη δυσκολία στη λήψη στοιχείων. Το αντιλαμβάνεστε. Ποιος είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εταιριών που ανήκουν σε τρίτες χώρες σε σχέση με την ελληνική νομοθεσία, στην οποία υπάγεται η εταιρεία που ελέγχεται? Διεξαγωγή ελέγχου με φυσική παρουσία. Πάρα πολύ δύσκολο, ενώ είναι απαραίτητο. Κατανόηση της αρχιτεκτονικής των δικτύων στο εξωτερικό. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε εμείς ένα σύστημα, το δίκτυο, το οποίο θα πάμε να ελέγξουμε από απόσταση? Την πολυπλοκότητά του. Τα hot spot σημεία του, το οποίο πρέπει να δούμε. Δύσκολο. Πολλές φορές έτυχε τα στελέχη μας να παίρνουν πληροφορίες υπό σύνολο των πληροφοριών από αυτές που ζητούσαν. Χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι για να πάρουμε το σύνολο των πληροφοριών. Γιατί είναι σε άλλη χώρα, σε άλλο καθεστώς. Επομένως και ακόμα και ο έλεγχος που κάναμε εξ αποστάσεως ήταν δύσκολος. Υψηλή πολυπλοκότητα ανάλογα με το πλήθος των συνεργαζόμενων εταιριών. Αν η μία εταιρεία νοικιάζει υπηρεσίες από άλλη εταιρεία που τα παίρνει από τρίτη εταιρεία τις υπηρεσίες της νεφοϋπολογιστικής που χρησιμοποιεί κτλ. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα. Όχι να βρούμε λύση, για να βρούμε τι έφτεξε. Απέτηση ύπαρξης τελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις φάνηκε από τους ελέγχους. Τα στελέχη μας είναι ικανά, τα στελέχη μας γνωρίζουν για νέες τεχνολογίες, αλλά οι προκλήσεις που μας φέρνει το νέο τοπίο είναι πολύ μεγάλες. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Καταρχάς θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτά που ψηφίζουμε και τις εταιρείες που εγκρίνουμε τις πολιτικές ασφάλειάς τους στην Ελλάδα, να μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να οι εταιρείες αυτές να υιοθετούν τους κανονισμούς και την νομοθεσία που έχουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλιώς το παιχνίδι των θηγατρικών εταιριών δεν θα σταματήσει ποτέ. Και ο έλεγχος ο δικός μας δεν θα γίνεται ποτέ σωστά. Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης των ελληνικών παρόχων στα δεδομένα των θηγατρικών τους. Αν πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο σε μια εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα, να μπορεί αυτή η εταιρεία να έχει πρόσβαση και στα δεδομένα των θηγατρικών της εταιριών. Και όχι να απευθυνόμαστε στις θηγατρικές εταιρείες, οι οποίες αρνούνται να μας προμηθεύσουν τα δεδομένα που χρειαζόμαστε. Μεγαλύτερη ευελιξία των αρχών κατά την εκπόνηση των ελέγχων προφανώς. Εκπαίδευση των στελεχών των αρχών στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και απειλές είναι πολύ σημαντικό. Κάνουμε ήδη προσπάθειες εδώ και 2 χρόνια, που γνωρίζω εγώ, είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Πρόεδρος θα μου πει ότι το έχουν κάνει και πολύ παλαιότερα. Κάνουμε προσπάθειες να βρούμε και να κάνουμε εξειδικευμένες καταρτήσεις, προγράμματα κατάρτισης στα στελέχη μας, διότι θα πρέπει να είναι μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις και όχι ουραγή. Συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές των άλλων κρατών για συμβολή στην πραγματοποίηση από κοινού ελέγχων. Πρέπει. Οι ανεξάρτητες αρχές πλέον, από τη στιγμή που οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι τέτοιες που όλη η Ευρώπη δεν έχει σύνορα, τεχνολογικά δεν μπορούμε να περιορίσουμε μια υπηρεσία στην Ελλάδα ή σε μια άλλη χώρα. Θα πρέπει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να διευρυνθούν με τέτοιο τρόπο που οι ανεξάρτητες αρχές να έχουν αντίστοιχα πρωτόκολλα συνεργασίας που να μπορούμε να πάση στιγμή να επέμβουμε σε οποιαδήποτε χώρα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε αποτελεσματικούς ελέγχους στις προκλήσεις που έρχονται, βέβαια. Προφανώς, αν μπορούσαμε να κάνουμε και ένα
μια πρόταση προσωπική φόρουμ κοινών συνεδριάσεων των ανεξαρτήτων αρχών που ασχολούνται με ζητήματα απορρίτου, θα ήταν ακόμα καλύτερο για μεταφορά τεχνογνωσίας στα ίδια μας τα στελέχη, αλλά και αντιμετωπίσεις αντίστοιχων περιστατικών που έχουν συμβεί σε άλλες χώρες. Θέλετε να συντομεύετε λίγο. Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, το περίμενα, ναι. Τελευταία διαφάνεια, όπως βλέπετε. Πάντα μας παίζει ο πρόεδρος και στην Ολομέλεια το ξέρω. Η θύση των υπηρεσιών έχει αλλάξει. Αυτό είναι γνωστό και είναι δεδομένο. Οι πάροχοι δεν περιμένουμε μόνο η υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών από μεγάλους παρόχους. Θεωρώ ότι μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουμε σε λίγα χρόνια από τους μικρούς παρόχους, οι οποίοι θα τρέξουν να υιοθετήσουν τέτοιες υπηρεσίες, γιατί δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο. Άρα το παιχνίδι, το άνοιγμα των εταιριών προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι μεγάλο. Ο τρόπος διεξαγωγής που και εμείς κάνουμε τους ελέγχους πρέπει να αλλάξει. Τα περιστατικά πια δεν είναι τα ίδια. Και αν κάποιος μας πει ότι θα προχωρήσουμε σε ψηφιακές γραμμές, άρα θα λυθεί το θέμα των περιστατικών που ήδη γνωρίζετε, προφανώς και θα λυθεί, αλλά θα ανοίξουν άλλα τόσα. Θα ανοίξουν άλλα τόσα με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών που έρχονται. Επομένως, το τοπίο των ελέγχων δεν θα μειωθεί. Το πλήθος των ελέγχων δεν θα μειωθεί. Απλά θα αλλάξει πεδίο. Απλά θα τροποποιηθεί προς μια άλλη κατεύθυνση που θα απαιτηθεί άριστη τεχνογνωσία από τα στελέχη για να μπορέσουμε να είμαστε μπροστά στις όποιες εξελίξεις. Η διασφάλιση του απορρίτου στη νέα ψηφιακή εποχή αποτελεί συνθήκη συνεκβανών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η e-privacy οδηγία κάνει ξεκάθαρο ότι όταν μιλάμε για ιδιωτικότητα δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τα δεδομένα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων περσέ, αλλά και για το απόρριτο της επικοινωνίας που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Και εδώ είναι και ο σημαντικός ρόλος της ΑΔΑΕ. Διότι το απόρριτο της επικοινωνίας θα πρέπει να συνεχίσει να διασφυλάσσεται από την ΑΔΑΕ, θα πρέπει να γίνει ανάλογη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Πρόεδρος. Όχι γιατί έχει γίνει σύνηθες να το λέμε, αλλά γιατί, όπως σας έδειξα προηγουμένως, οι ανάγκες θα είναι τέτοιες που κλιμάκια μας θα πρέπει να βρίσκονται παντού ανά πάσα στιγμή, να προλαμβάνουν και να φέρουν εις πέρας ελέγχους που θα έχουν μεγάλη απέτηση σε πόρους και οικονομικούς, αλλά προπάντων και υψηλούς σε ζητήματα τεχνογνωσίας. Γι' αυτό και η κατάρτιση είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό, το οποίο θα πρέπει να το δούμε άμεσα ως αρχή για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Καλονιάτη, και στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να παρισφρήσει στην πρώτη ενότητα ο καθηγητής ο κύριος Κονδύλης. Παρότι ήταν στη δεύτερη, ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ νομική σχολαστικότητα για να συντευτίζεται με την, λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, είπαμε να παρουσιάσει τώρα τη δική του. Κύριος Κονδύλης, επίκρος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μας αναπτύξει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την προστασία του απορρίτου. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την ΑΔΑΕ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει να είμαι σήμερα εδώ σε αυτή την ημερίδα να παρουσιάσω αυτό το θέμα της σημασίας της προσεχούς έκδοσης, υιοθέτησης της πρότασης της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016. Έκτοτε έχουν γίνει πάρα πολλές συνεδρίες, αλλά δεν έχει καταλήξει όμως στην υιοθέτηση ενός κειμένου. Επίκειται πάλι η συζήτησή της από ό,τι μαθαίνω τον ερχόμενο μήνα, με προοπτική να υιοθετηθεί κάποια στιγμή. Επομένως, θα δοθεί το ζήτημα της συμμόρφωσης της Ελλάδος προς την νέα οδηγία. Με συγχωρείτε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε πλήρως στην οδηγία. Ωραία. Επομένως, αντικείμενο αυτής της παρουσίας θα είναι η προστασία του απορρίτου και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε
αυτή η ημερομηνία 12 Δεκάτου 2016, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τίθενται τα εξής ζητήματα. Αν η προστασία του απορρίτου αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω οδηγίας, της σκοπούμενης να υιοθετηθεί οδηγίας, αν το τιθέμενο προστατευτικό πλαίσιο αποτελεί, θεσπίζει διατάξεις για τον φορέα που διασφαλίζει το απόρριτο και ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που σκοπούν άμεσα ή έμεσα την προστασία του απορρίτου στο σχέδιο του κειμένου της πρότασης της Επιτροπής. Διευκρινίζεται ότι, όπως αναφέρθηκε ήδη από προηγούμενους αναλυτές, από προηγούμενους εισηγητές, το απόρριτο είναι μέρος άλλης νομοθετικής πρωτοβουλίας του κανονισμού e-privacy, αναθεωρημένο σχέδιο του οποίου δημοσιεύθηκε το Μάρτιο τώρα του 2018 κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί ουσιώδες τμήμα της μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων σε συνδυασμό μεταξύ άλλων με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων που δημοσιεύθηκε 4 5 2016 και στις 25 5 φέτος αρχίζει η ισχύ του. Στο πρώτο μέρος θα δούμε την προστασία του απορρίτου κατά πόσον συνδέεται και γιατί συνδέεται με το αντικείμενο του σχεδίου της οδηγίας. Καταρχάς, από την τελευταία αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που έλαβε η χώρα το 2009, ο εν λόγω τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει εξελιχθεί σημαντικά και ο ρόλος του ως καταλήτη για την ηλεκτρονική οικονομία έχει ενισχυθεί. Ζητήματα στα οποία αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι εισηγητές. Συνεπώς, ορισμένες παρατηρήσεις των μετά το 2009 εξελίξεων, όπως παρατίθεται ιδίως στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου της πρότασης της Επιτροπής, καταδεικνύουν άμεσα ότι οι διατάξεις του σχεδίου αυτού θα αφορούν τον τομέα της προστασίας των ηλεκτρονικών. Της προστασίας του απορρίτου. Είτε άμεσα, στο μέτρο που γίνεται αναφορά σε όρους όπως παραδείγματος χάρη το απόρριτο των δικτύων, είτε έμεσα για πολλούς άλλους λόγους όπως είναι παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες πρόσβασης σε δεδομένα και στο διαδίκτυο αντί των τηλεφωνικών και των άλλων παραδοσιακών υπηρεσιών επικοινωνιών. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει μέχρι πρώτην ως φορείς της αγοράς σε καινοφανούς μορφής να ανταγωνίζονται με παραδοσιακούς φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, όπως είναι οι λεγόμενοι πάροχοι επιφυών υπηρεσιών, τους και γνωρίζουμε όλοι παραδείγματος χάρη το Skype, το WhatsApp, το Viber κλπ. Η εξέλιξη αυτή έχει επίσης αυξήσει τη ζήτηση για υψηλής ποιότητας, σταθερή και ασύρματη συνδεσιμότητα δεδομένων με την αύξηση του αριθμού και της δημοτικότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου, στα οποία αναφέρθηκαν ήδη οι συνάδελφοι. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών, παραδείγματος χάρη υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους που προαναφέρθησαν, του διαδικτύου των πραγμάτων, των επικοινωνιών μηχανής προς μηχανή. Τα δίκτυα επίσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν εξελιχθεί στις βασικές αλλαγές. Συγκαταλέγεται, παραδείγματος χάρη, η ενεξελίξη μετάβαση σε ένα ενιαίο δικτυακό περιβάλλον αποκλειστικά βασισμένο στο πρωτόκολλο διαδικτύου. Οι δυνατότητες προσφέρουν νέες και ενισχυμένες βασικές υποδομές δικτύων που υποστηρίζουν τη σχεδόν απεριόριστη χωρητικότητα μετάδοσης των δικτύων οπτικών ινών. Η σύγκληση σταθερών και κινητών δικτύων, η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών προσεγγίσεων διαχείρισης του δικτύου και της εικονικοποίησης της λειτουργίας του δικτύου. Είναι ενδεικτικά παρατιθέμενες αυτές οι αλλαγές, προκλήσεις στη χρήση και τη λειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν μια σειρά αποτελέσματα. Πολύ συνοπτικά καθιστούν αναγκαία την επαναξιολόγηση των ισχυόντων κανόνων του 2002 όπως τροποποιήθηκαν το 2009. Επομένως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου αυτές οι αλλαγές και συνδέονται τόσο με την προστασία του απορρίτου όσο και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η αναθεώρηση αυτή εξετάζεται κατά ανάγκη υπό το πρίσμα της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης, όπως εκτίθεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής του 2015. Κατά την Επιτροπή, μια ψηφιακή ενιαία αγορά θα έδινε δυνατότητα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Τέλος, είναι αναγκαίο στο πλαίσιο αυτών των εισαγωγικών παρατηρήσεων να κάνουμε μια σειρά από περαιτέρω διευκρινήσεις. Η πρόταση της Επιτροπής συνάδει με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις βάσης του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Βασίζεται στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποσκοπεί στη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διότι αποσκοπεί στη δημιουργία αυτής της αγοράς και στην εξασφάλιση της λειτουργίας της. Είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, συνίσταται στην οριζόντια αναδιατύπωση των 4 υφισταμένων οδηγιών του 2002, όπως τροποποιήθηκαν το 2009. Επισημαίνεται ποιες είναι αυτές οι οδηγίες, η οδηγία για την πρόσβαση, για την αδειοδότηση, η οδηγία πλαίσιο και η οδηγία για την καθολική υπηρεσία όπως τροποποιήθηκε με σχετικό κανονισμό το 2015. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την κατάργηση των 4 οδηγιών και την ενσωμάτωσή τους σε ενιαία οδηγία. Η Επιτροπή ενήργησε στο πλαίσιο σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας, λαμβάνοντας υπόψη της το νέο στόχο της πανταχού παρούσας συνδεσιμότητας χωρίς περιορισμούς ούτε τεχνικούς,
ούτε οικονομικούς, την εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων, την εναρμόνιση των ζητημάτων που σχετίζονται με το ραδιοφάσμα και των αναθεωρημένων κανόνων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων, δύο ζητήματα μπορεί να ανακύψουν. Υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση αυτών. Αυτό πρακτικά μπορεί να έχει ως συνέπεια συγκεκριμένες αρμοδιότητες να μην ασκούνται εν τέλει από καμία αρχή. Επίσης, θεωρητικά μπορεί να υπάρχουν αρμοδιότητες που τελικά να μην ανατεθούν από τον νομοθέτη σε καμιά ανεξάρτητη αρχή. Κατά αυτόν τον τρόπο, η αρμοδιότητα βεβαίως μπορεί να ανατεθεί σε κάποιο Υπουργείο. Στο μέτρο που το εν λόγω ζήτημα αφορά τις αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης. Η εναρμόνιση τώρα των καθηκόντων των ΕΡΑ σύμφωνα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σύμφωνα με το νέο πλαίσιο δεν θα πρέπει να οδηγήσει καταρχάς σε μείωση της πολιτικής ανεξαρτησίας τους, αλλά αντιθέτως σε επέκταση της προστασίας έναντι της κατοδήγησης σε τελώς νέους τομείς αρμοδιότητας. Στο δεύτερο μέρος, επιτρέψτε μου συνοπτικά να αναφερθώ στο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κώδικα και το φορέα ασκήσεως των αρμοδιοτήτων προβλέπει. Πρώτα απ' όλα, κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας θα θεσπιστεί, επιτρέψτε μου, με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν, κάθε κρατομένος να διασφαλίσει ότι εντός της προθεσμίας που τάσει η οδηγία θα επιτύχει τη μεταφορά των διατάξεών της στην Εθνική Νομιτάξη, ορίζοντας με σαφήνεια τις αρχές που θα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει. Γενικότερα, ανάλογα με τη συνταγματική τους ένωμη τάξη, προσυμμόρφωση με την οδηγία, κάθε κρατομένος μπορεί είτε να συστήσει ενιαία κανονιστική αρχή, είτε να αναθέσει τις αρμοδιότητες σχετικές με την ασφάλεια των δικτύων, για παράδειγμα, σε περισσότερες κανονιστικές εθνικές αρχές, διαχωρίζοντας, παραδείγματος χάρη, τη διαθεσιμότητα από την ακεραιότητα των δικτύων και το απόρριτο των δεδομένων που αφορούν τις επικοινωνίες, είτε να αναθέσει σχετικές αρμοδιότητες σε μονοπρόσωπο ή συλλογικό όργανο. Περαιτέρω, λόγω της αρχής της αυτονομίας, της θεσμικής αυτονομίας των κρατών μελών, τον Ευρωπαίο νομοθέτη δεν ενδιαφέρει ποιο εθνικό κρατικό όργανο θα συστήσει μια ή περισσότερες ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες τη δημιουργία επιτάσσει, αλλά αν το όργανο που θα συσταθεί πληρεί τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν την ανεξαρτησία του. Δηλαδή, θεσμική ανεξαρτησία, προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών και οργανωτική ανεξαρτησία, δηλαδή διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του συνιστόμενου φορέα. Το αρμόδιο όργανο προσύσταση θεσμού μπορεί να είναι είτε ο συνταγματικός νομοθέτης είτε ο κοινός νομοθέτης. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, αρμόδια ρυθμιστική αρχή του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά κατά συνταγματική επιταγή σε θέματα που ρούνται αποκλειστικά αρμόδια είναι η ΑΔΑΕ και που μας φιλοξενεί σήμερα, που έχουμε την τιμή να μας φιλοξενεί, και σε θέματα προσωπικών δεδομένων, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Την πολυαρχία αυτή, με συγχωρείτε, δεν φύγει η πρόταση της Επιτροπής. Όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα ασφαλείας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ήδη αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο καθηγητής ο κ. Μασέλος. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτρεπτής κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ περισσότερων ανεξαρτήτων αρχών, της ΑΔΑΕ και της ΕΕΤΕΝ προκειμένου. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ζήτημα της κατανομής αρμοδιοτήτων σε ζητήματα ασφάλειας δικτύων, την οποία απαιτεί νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ρυθμίζει το άρθρο 37 του νόμου 4070-2012. Κατά το άρθρο αυτό, οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα λαμβάνουν επικοινωνιών, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δικτύων τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των δικτύων αυτών. Σε σχετικό κανονισμό της ΑΔΑΕ, ο οποίος εκδόθηκε μετά το 2013, επομένως μετά την έναρξη ισχύως του νόμου 4070-2012, ορίζεται τι είναι η ακεραιότητα δικτύων, η κατάσταση κατά την οποία διατηρεί τη λειτουργικότητά του ένα δίκτυο για την οποία έχει σχεδιαστεί και τι αποτελεί περιστατικό ασφαλείας. Ένα γεγονός που επηρεάζει την ακεραιότητα του δικτύου. Επομένως, τίθεται μια χρονική διάσταση σχετικά με την ασυνέχεια στην προσφορά των υπηρεσιών που μας ενδιαφέρει, για να δούμε τι σημαίνει ακεραιότητα. Η πρόταση της Επιτροπής ασχολείται με το θέμα της ασφάλειας των δικτύων, δίδεται ο ορισμός της ασφάλειας δικτύων και αναλύονται τα στοιχεία που την συνθέτουν. Συγκεκριμένα, στους ορισμούς που περιέχονται, σε υποστοιχείο 22, η ασφάλεια δικτύων ορίζεται ως ικανότητα να ανθίστανται τα δίκτυα σε δεδομένο βαθμό αξιοπιστίας, σε ενέργειες που πλήττουν τη διαθεσιμότητα, αυθεντικότητα, ακεραιότητα και το απόρριτο των δεδομένων. Επομένως, έχουμε τέσσερα στοιχεία στα οποία αναλύεται κατά το σχέδιο οδηγίας, επαναλαμβάνω, το σχέδιο του κώδικα, η ασφάλεια των δικτύων. Αν εξαιρέσουμε χωριστά τα εν λόγω στοιχεία του ορισμού της ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών, ο Εθνικός Νομοθέτης οφείλει να αποσαφηνίσει
μεταφέροντας σχετικές διατάξεις, ας υποθέσω ότι θα παραμείνουν κατά αυτόν τον τρόπο οι διατάξεις αυτές, όπως έχουν στο σχέδιο, θα πρέπει να αποσαφηνίσει ποια αρμοδιότητα ανήκει σε ποια αρχή. Λόγου χάρη, η διαθεσιμότητα είναι κάτι το οποίο αφορά και την αίτια, λόγου χάρη, που την ελέγχει. Πώς την ελέγχει? Παραδείγματος χάρη, διαθεσιμότητα δικτύου και ραδιοκάλυψη εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος ενός δικτύου παροχής κινητών υπηρεσιών. Είναι μετρώμενος από την ΕΕΤ δείκτης ποιότητας των δικτύων κινητών επικοινωνιών που οφείλει να μετρά. Η αυθεντικότητα είναι άλλο παράδειγμα που θα πρέπει να τύχει ειδικής μέρημνας, αποσαφηνίζοντας αν το πεδίο εφαρμογής σε λόγο ενίας εμπίπτει παραδείγματος χάρη ή αν συμπίπτει το πεδίο εφαρμογής της έννοιας αυτής με την έννοια της αξιοπιστίας του δικτύου. Η ακεραιότητα, όπως είπαμε, υφίσταται κανονιστικά κείμενα που αναφέρονται στην ακεραιότητα δικτύων σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που εκδόθηκαν από την ΑΔΕ και την ΕΕΤ με διαφορετικά νομικά ερίσματα. Περισσότερο σαφή είναι τα πράγματα, νομίζω, σχετικά με την αρμοδιότητα που αφορά το απόρριτο των δεδομένων που αποθηκεύονται, μεταδίδονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή των συναφών υπηρεσιών που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των ελόγων δικτύων και υπηρεσιών. Εδώ έχουμε νομοθετικά κείμενα τα οποία ασχολούνται με το θέμα, ήδη σήμερα έχοντας μεταφέρει σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να επανεξεταστούν στο πλαίσιο τα θέματα αυτά του νέου προσεξέτασης σχεδίου κανονισμού για το e-privacy. Επισημαίνεται ότι η λήψη μέτρων για την ασφάλεια και ιδίως η διασφάλιση του απορρίτου αποτελούν όρο της γενικής αδείας του παρόχου ή της πράξης εχώρησης δικαιωμάτων χρήσης σπανίων πόρων. Εν πάση περιπτώσει. Σιγά-σιγά να ολοκληρώνουμε, αν μπορούμε. Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει μια λιδία λίθο. Πρόκειται για την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που διασφαλίζει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις συνθήκες. Κάποια συμπεράσματα λοιπόν. Ο ορισμός της ασφαλείας καθιστά αναγκαία την περαιτέρω αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των συναρμοδίων αρχών αρχής της ΑΔΑΕ και της ΕΕΤ. Ο νομοθέτης δεν κολλείεται να αναθέσει τις αρμοδιότητες αυτές σε περισσότερες αρχές, αρκεί να διασφαλίζει το χρήσιμο αποτέλεσμα των διατάξεων της οδηγίας, δηλαδή να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις. Η αποσαφήνιση, όπως επιχειρείται σήμερα βέβαια, με την αγαστή συνεργασία των δύο αρχών της ΑΔΑΕ και της ΕΕΤ. Η αποσαφήνιση της ισχύουσας κατάστασης πρέπει να ξεκινήσει και από τους χρησιμοποιούμενους όρους. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να προβληματίσει τι συνιστά στοιχείο, αν συνιστά στοιχείο καλής νομοθέτησης, η ΑΔΑΕ να εκδίδει κανονισμούς και η ΕΤ δεσμευτικές υποδείξεις στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων που εκδίδει η ΑΔΑΕ, όπως προβλέπει το άρθρο 37 του νόμου 4070-2012. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κονδύλη, τον καθηγητή, και καλούμε στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Τρακάδα, αναπληρωτή καθηγητή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, να μας αναπτύξει το κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση ευπαθειών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, στα επόμενα 10-15 λεπτά θα κάνουμε δύο τεχνολογικά βήματα πίσω. Πίσω από τα blockchains, πίσω από το cloud computing, να δούμε προβλήματα, ευπάθειες που υπάρχουν σε πρωτόκολλα επικοινωνίας που είναι εδώ. Και δεν θα έρθουν, δεν θα τα συναντήσουμε στο μέλλον, αλλά στο παρόν. Και τα αντιμετωπίζουμε τώρα. Θα σας πούμε μία μελέτη που κάναμε και με άλλους συναδέλφους μέσα από την ΑΔΑΕ. Ήδη το όνομα του κυρίου Μανιάτη είναι στη διαφάνεια και άλλοι συνάδελφοι όπως η κυρία Φλόρα Τζαγκαράκη από την νομική υπηρεσία έχουν βοηθήσει. Ο στόχος ήταν να καταγράψουμε τις ευπάθειες του πρωτοκόλλου σηματοδοσίας SS7, να καταγράψουμε επίσης τη δέσμη μέτρων που ήδη έπαιρναν οι πάροχοι και να καταλήξουμε με ένα κείμενο σύστασης το οποίο θα μας άνοιγε διάβλους επικοινωνίας και θα μας επέτρεπε χρόνο με το χρόνο να βελτιώνουμε όλο και περισσότερο τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι και θα μας βοηθούσε έτσι στην εποπτεία και στον έλεγχο των διαδικασιών. Για την ΑΔΑΕ δεν θα πω τίποτα. Είμαι βέβαιος ότι όσοι παρευρίσκεστε εδώ γνωρίζετε τι ακριβώς, με τι ασχολείται η ΑΔΑΕ. Θα σας πω μόνο ότι στο πέρασμα αυτών των ετών που η ΑΔΑΕ δραστηριοποιείται, έχουν βγει για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δύο κανονισμοί. Ο πρώτος το 2011 σαν απόρρια του ιδρυτικού της νόμου, ο άλλος το 2013 προέκυψε από την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Και βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι
Ωραία, και δεν φτάνουν αυτοί, αυτό το κανονιστικό πλαίσιο δεν φτάνει για να καλύψει τις ευπάθειες του πρωτοκόλλου S7. Ναι, σε γενικές γραμμές ναι. Σε ειδικές γραμμές όμως όχι. Και ποια ήταν η αφορμή, ποια στάθηκε σαν αφορμή για να ξεκινήσουμε αυτήν την μελέτη και την έρευνα για τις ευπάθειες του πρωτοκόλλου S7. Διάφορα δημοσιεύματα. Αυτά ήρθαν κατά το τέλος του 2014 και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα του 2015 με ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, ένα συνέδριο που έγινε στη Γερμανία το 2014, όπου ερευνητές εκεί έδειξαν τρόπους όπου κάποιος κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ευπάθειες του πρωτοκόλλου επικοινωνίας S7 για να εκτελέσει ενέργειες κακόβουλες μέσα στα δίκτυα παρόχων. Τι είναι όμως το S7, χωρίς να κάνουμε update αυτή τη στιγμή. Το S7 είναι ένα πρωτόκολλο, είναι μια στίβα πρωτοκόλλων, είναι ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας που επιτρέπει στους παρόχους να παρέχουν υπηρεσίες. Σχεδιάστηκε για την επικοινωνία σταθερών επικοινωνιών, παρόχων σταθερών υπηρεσιών. Κατά τις δεκαετίες του 70 και του 80, αναθεωρήθηκε στην δεκαετία του 90, προσπάθησαν να του δώσουν και κάποιο μανδύα ασφάλειας, μέτρων ασφάλειας. Κατόπιν ήρθε η κινητή τηλεφωνία, οι πρώτες γενιές της, το 2G και το 3G, υιοθέτησαν ακόμα και για λόγους compatibility αυτήν την τεχνολογία μαζί με τα προβλήματά της. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα, γιατί δεν υπήρχαν τότε και παρουσιάζονται τώρα? Γιατί όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, έχει αλλάξει τελείως όλο το τοπίο στις τηλεπικοινωνίες. Παλιά υπήρχαν πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας με πολύ περιορισμένο εύρος υπηρεσιών, τηλέφωνο, fax και κάποιες ακόμα υπηρεσίες, ήξεραν ότι διασυνδέονταν πάροχος με πάροχο με έμπιστα μέρη. Αυτό έχει αλλάξει. Από την τελευταία δημοσίευση του GSM Association φαίνεται ότι υπάρχουν παγκοσμίως περισσότερες από 5 δισεκατομμύρια συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχουν πια περί τους 2.000 παρόχους παγκοσμίως σε πάνω από 200 χώρες. Φανταστείτε αυτό το πλέγμα συνδέσεων για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παρόχων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν αλλάξει και οι υπηρεσίες. Πια μπορεί το δίκτυο να σου πει ποιο είναι το καλύτερο εστιατόριο εκεί στη γειτονιά που μένεις, έχοντας πάρει την θέση σου, το στίγμα σου. Και άλλο πλήθος τέλος πάντων υπηρεσιών. Άρα έχει αλλάξει το πεδίο. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το S7 στα δίκτυα δεύτερης και τρίτης γενιάς, μαζί με τα προβλήματά τους, ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που δεν είχε σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια. Πρέπει να πω εδώ ότι στις τελευταίες γενιές, στην 4G και στην επερχόμενη πέμπτης γενιάς τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας, το πρωτόκολλο αυτό έχει εγκαταληφθεί. Και ήδη υπάρχουν περισσότερα ασφαλή πρωτόκολλα, όπως το diameter που φαίνεται στην παρουσίαση. Να ένα πολύ υψηλού επίπεδου σχήμα για το πώς ανταλλάσσεται η πληροφορία μεταξύ δύο δικτύων παρόχων με σκοπό την εξυπηρέτηση των συνδρομητών τους. Δεν θα μπω σε ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Θα σας πω μόνο, και στην επόμενη διαφάνεια θα συνεχίσω, ότι θα μπορούσαμε αυτές τις εντολές στο πρωτόκολλο σηματοδοσίας S7 να τις χωρίσουμε, τις χωρίζει και το GSM Association, δηλαδή σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία εντολών είναι εντολές για να εξυπηρετηθεί η σύνδεση χρηστών που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, οι οποίες και είναι αρκετά εύκολο κάποιος να τις φιλτράρει και να καταλάβει πότε πρόκειται για κακόβουλο μήνυμα και πότε όχι. Η δεύτερη κατηγορία είναι μηνύματα που έρχονται στο δίκτυό μας επειδή εξυπηρετούμε συνδρομητές που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Φαντάστε έναν τουρίστα που έρχεται και εξυπηρετεί κάποιον πάροχο που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Και η τρίτη κατηγορία είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή πληροφορίες που μας ζητάνε τα έξω δίκτυα για να εξυπηρετήσουν συνδρομητές μας που βρίσκονται στη χώρα τους. Έναν Έλληνα τουρίστα σε μια άλλη χώρα. Αυτές είναι γενικώς οι τρεις κατηγορίες εντολών.
με αυξημένο κίνδυνο όσο πηγαίνουμε από τη μία κατηγορία στην άλλη. Όπως σας είπα, το SSF είναι μια στίβα από πρωτόκολλα. Εμείς εδώ θα αναφερθούμε πιο πολύ στα δύο επάνω, στο MAP και στο CAP. Για να δούμε τις απειλές, τις κατηγορίες των απειλών που μπορούν να προκύψουν από το σηματοδοσία, από το πρωτόκολλο σηματοδοσίας SSF. Οι δύο επάνω είναι οι σημαντικότερες. Είναι η αποκάλυψη πληροφοριών δικτύου, μηνύματα δηλαδή που θα πούνε στον κακόβουλο που βρίσκεται το ένα στοιχείο του δικτύου της εταιρείας ή το άλλο, ή τι απαντάει το δίκτυο της εταιρείας σε συγκεκριμένα SSF ερωτήματα. Το δεύτερο είναι η αποκάλυψη πληροφοριών των ίδιων των χρηστών. Και φαίνονται εκεί πέρα, για παράδειγμα, να μπορεί ο κακόβουλος να ανακτήσει το ίμιση, το μοναδικό αριθμό της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ή την θέση, την τοποθεσία που βρίσκεται ο χρήστης. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι δύο κατηγορίες απειλών? Γιατί έχοντας, εάν αυτές είναι επιτυχείς και έχοντας συλλέξει αυτά τα στοιχεία, πληροφορίες της διαμόρφωσης του δικτύου και των συνδρομητών, μπορούν πια μετά να πάνε στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως είναι η υποκλοπή κλήσεων και SMS, όπως είναι η άρνηση υπηρεσίας, να μην μπορεί δηλαδή το κινητό να μην μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, η απάτη, πιο πολύ θέματα χρέωσης, να μπορώ να στείλω SMS χωρίς να χρεωθώ, να μειώσω ή να αυξήσω τις μονάδες μου, και ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Να στείλω δηλαδή πολλά SMS χωρίς να χρεωθούν και ο πολύ σαν στόχο να καταφέρω να κάνω άρνηση υπηρεσίας. Εφαρμόζουν... αυτή η διαφάνεια έρχεται από μια έκθεση που δημοσίευσε ο ΕΝΙΖΑ το 2018, ακριβώς με αυτό το αντικείμενο. 39 πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη απάντησαν στα ερωτήματα του ΕΝΙΖΑ. Και αυτό που πρέπει να συγκρατήσει κανείς είναι ότι αυτό που οι ίδιοι οι πάροχοι θεωρούν ως τη μεγαλύτερη απειλή για το δίκτυό τους από τις 6 κατηγορίες απειλών που αναφέραμε πριν, είναι το SMS spam. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επίθεση. Ενώ την κατηγορία επιθέσεων που θεωρούν πάρα πολύ δύσκολο και μπορούν να την αντιμετωπίσουν, με ποσοστό 2,5% μόνο θεωρούν ότι είναι σημαντική, είναι το να μπορέσει κάποιος κακόβουλος να υποκλέψει κλήσεις. Και βέβαια, με όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες, είναι με μία διαβάθμιση. Η δεύτερη διαφάνεια είναι τα αποτελέσματα μιας εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017 έκανε penetration testing σε παρόχους στο εξωτερικό, βέβαια εν γνώση τους, προσπαθώντας να επιτύχει επιθέσεις που θα αποκάλυπταν στοιχεία του δικτύου ή των συνδρομητών. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται σε αυτή τη διαφάνεια, δείχνουν μία σαφή μείωση του ποσοστού των επιτυχών επιθέσεων. Και μάλιστα αυτό γίνεται περισσότερο, έτσι είναι πρόδειλο, στις δύο τελευταίες κατηγορίες, πολύ πιο εμφανές, στις δύο τελευταίες κατηγορίες, όπου έχει μειωθεί πάρα πολύ το ποσοστό επιτυχών επιθέσεων και ως προς τους συνδρομητές, την ανάκτηση πληροφοριών συνδρομητών και ως προς την ανάκτηση πληροφοριών της διαμόρφωσης του δικτύου των παρόχων. Αυτό δείχνει μία επαγρύπνηση από τους παρόχους. Αν μπορούμε να ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Ναι, βεβαίως. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Φαίνεται όμως ότι γενικώς σε παγκόσμιο επίπεδο και ακριβώς επειδή το πρωτόκολλο σηματοδοσίας S7 έχει αρκετά χρόνια που χρησιμοποιείται, είναι γνωστές οι απειλές και είναι γνωστός και ο τρόπος που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Θα έλεγα ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι απειλές προκύπτουν από λάθος διαμόρφωση των ίδιων των παρόχων. Δηλαδή κάνουν λάθος η διαμόρφωση των δικτύων τους. Τι περισσότερο μπορούν να κάνουν? Ποια στοιχεία θεωρεί η ΑΔΑΕ, και αυτά γράψαμε και στη σύστασή μας που εκδόθηκε το 2017, μπορούν να κάνουν οι πάροχοι? Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι να παρακολουθούν την κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Να φιλτράρουν τα μηνύματα, όχι τόσο αυτά που διακινούνται εντός τους,
για την εξυπηρέτηση συνδρομητών μέσα στο ίδιο το δίκτυό τους, όσο εκείνα που τους έρχονται από ξένα δίκτυα. Γιατί κάποια από αυτά μπορεί να μην έρχονται ζητώντας πληροφορίες από το δίκτυο του παρόχου για να εξυπηρετήσουν έναν συνδρομητή του, αλλά να είναι κακόβουλα. Υπάρχουν εργαλεία για να βοηθήσουν τους παρόχους? Ναι, υπάρχουν. Είναι αυτά τα S7 firewalls που μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην αποτροπή τέτοιων επιθέσεων και απειλών. Μπορούν επίσης να διατηρούν τα αρχεία καταγραφής. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με το κόστος, βέβαια, της διατήρησης, γιατί ο όγκος τους είναι μεγάλος, αλλά σίγουρα ένα trade-off μπορεί να βρεθεί. Και αφού τα κρατάνε, μπορούν και να τα αναλύουν. Η ανάλυση δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί να γίνει κάθε βράδυ, μπορεί να γίνει μια φορά την εβδομάδα. Και εκεί στατιστική ανάλυση, ακόμα και πιο έξυπνες μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης, μπορούν να αναδείξουν προβλήματα μέσα στο δίκτυο. Και υπάρχουν και ειδικά μέτρα προστασίας, τα οποία είναι αρκετά τεχνικά, ίσως δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Τι κάνουν οι πάροχοι? Τι από όλα αυτά εφαρμόζουν? Σε ποσοστό 9 στους 10 παρόχους για την πρώτη και 7 στους 10 παρόχους για τη δεύτερη κατηγορία έχουν μηχανισμούς φιλτραρίσματος των μηνυμάτων και έχουν υλοποιήσει επίσης αυτές τις τεχνικές SMS home routing, να μην δίνουν δηλαδή πληροφορία του δικτύου τους σε ξένα δίκτυα. Και αυτή η κατηγορία που έρχεται τελευταία είναι ευφυής μέθοδοι ανάλυσης των λογαρχείων, που μόνο το 12-13% των παρόχων τα υλοποιούν. Είναι μόνοι τους υπάροχοι σε αυτόν τον αγώνα κατά των απειλών από τις ευπάθειες του πρωτοκόλλου S7? Όχι. Υπάρχουν οδηγίες από την ένωσή τους, από το GSM Association, έχουν εκδοθεί. Δεν είναι βέβαια ανοιχτές για το κοινό, αλλά έχουν εκδοθεί. Κάποιος πάροχος που θα μπορούσε να πάρει μια γενική ιδέα και να εφαρμόσει, να φτάσει ένα επίπεδο ασφάλειας. Τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται σίγουρα συνεργασία μεταξύ των παρόχων. Εάν κάτι συμβεί σε κάποιον, πρέπει να ενημερώνει τους υπολείπους. Και αυτό υπάρχει. Για λόγους ισότητας θα αναπτυχθούν ούτως ή άλλως οι παρουσιάσεις. Είναι η τελευταία διαφάνεια. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Θέλω να σταθώ σε κάτι μόνο. Και αυτή είναι και η τελευταία μου διαφάνεια ούτως ή άλλως. Ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς οργανισμούς. Συνεργαζόμαστε με τον ΕΝΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά με τις ρυθμιστικές αρχές των σκανδιναβικών χωρών που είχαν ακριβώς τα ίδια προβλήματα και καθόντουσαν και σκέφτονταν πώς θα μπορούσαν να λύσουν θέματα ασφάλειας του S7 κατά τα έτη 2015 και 2016. Και τελικά καταλήξαμε περί τα μέσα του 2017 να εκδώσουμε αυτή τη σύσταση. Δεν θα τη βρείτε, δεν είναι δημόσια κείμενο δημόσιο. Οι πάροχοι το ξέρουν όμως, ήδη εφαρμόζουν κάποια μέτρα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η ΑΔΕ σκοπεύει να ασκήσει και τον εποπτικό της ρόλο και να χρόνο με το χρόνο και σε συνεργασία με τους παρόχους να αυξάνεται όλο και περισσότερο το επίπεδο ασφάλειας έναντι των απειλών από το σύστημα S7. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τραχάδα και καλούμε τον τελευταίο μιλητή της πρώτης ενότητας, last but not least, τον κύριο Ιωάννη Ψαλίδα, διευθυντή στη Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών, Απορρίτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου της ΑΔΑΕ, να μας αναπτύξει το απόρριτο, την ακυριότητα και τη διαθεσιμότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Κύριε Ψαλίδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην ημερίδα της ΑΔΑΕ. Αυτό που θα κάνω εγώ είναι να σας δείξω μερικά πράγματα, όχι σε τόσο βάθος τεχνολογικό, αλλά περισσότερο να σας δείξω το δάσος για το τι κάνει η ΑΔΑΕ, ποια είναι η αποστολή της, ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται, προκειμένου να εξασκήσει την εποπτική και ελεγκτική της αρμοδιότητα, να σας δείξω τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον.
Η αποστολή της, από το όνομά της μπορείτε να καταλάβετε, ότι έχει να κάνει καταρχήν με το διασφάλιση του απορρίτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για μερικούς από εσάς όμως, ίσως να μην γνωρίζετε ότι είναι υπεύθυνη με βάση το νόμο 4070 του 2012 να βγάζει κανονισμούς και να ελέγχει ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και των υπηρεσιών, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ομιλίες. Και το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται προκειμένου να εξασκήσει αυτές τις αρμοδιότητές της, φυσικά καθορίζεται από το Σύνταγμα, από τους νόμους και από κανονισμούς που εκδίδει, και οι οποίοι υποχρεώνουν τους παρόχους να υιοθετούν κατάλληλα οργανωτικά, διαδικαστικά και τεχνικά μέτρα. Για το απόρριτο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπάρχει ένας κανονισμός γνωστός σαν απόφαση 165 του 2011, και για την ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών πάντα, έχει βγάλει έναν κανονισμό γνωστή σαν απόφαση 205 του 2013 και πέρυσι. Okay. Και πέρυσι έβγαλε άλλη μια απόφαση συμπληρωματική στον 205, που στην ουσία θα βοηθήσει, και αυτό είναι μια πρόκληση και για μας, προκειμένου να αντλούμε στοιχεία σε συνεργασία με τους παρόχους, προκειμένου να βγάζουμε διάφορα συμπεράσματα όσον αφορά το επίπεδο της υγείας των δικτύων των παρόχων να προσφέρουν αδιάλειπτα δίκτυα και υπηρεσίες. Η εποπτεία και ο έλεγχος βασικά εξασκείται από ένα βασικό εργαλείο των ελέγχων. Κάνουμε ελέγχους προληπτικούς, γνωστούς σαν τακτικούς ελέγχους, προκειμένου να δούμε το επίπεδο εφαρμοσιμότητας των κανονισμών από τους παρόχους, και ελέγχους κατασταλτικούς, με την έννοια ότι αφού υπάρχουν, μας υποβάλλουν καταγγελίες πολίτες ή διάφοροι οργανισμοί ή μας γνωστοποιηθούν από τους παρόχους διάφορα περιστατικά ασφάλεια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν είτε το απόρριτο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δικτύων και των υπηρεσιών, να πάμε να κάνουμε ελέγχους στα συστήματα, στα αρχεία που παράγονται από τη λειτουργία των συστημάτων, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί για αυτές τις περιπτώσεις. Φυσικά, απαντάμε σε ερωτήματα πολιτών και ερωτήματα φορέων σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις δύο αρμοδιότητές μας, και φυσικά ελέγχουμε και πολιτικές ασφάλειες, οι οποίες στην ουσία τι είναι κάποια κείμενα στα οποία οι πάροχοι δεσμεύονται ότι θα διασφαλίσουν το απόρριτο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη και τον κανονισμό, αλλά παίρνοντας και τα κατάλληλα μέτρα για να το κάνουν αυτό. Τώρα, να δούμε μερικά πράγματα, τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Η ΕΤ, στο μητρό της υπάρχουν 550 εγγεγραμμένοι πάροχοι, από τους οποίους 95 έχουν καταθέσει πολιτική ασφάλειας και 85 είναι υπό διερεύνηση υποχρέωσης υποβολής πολιτικής ασφάλειας. Εν δυνάμει έχουμε να ελέγξουμε 180 παρόχους δηλαδή. Και από το γράφημα μπορεί να δείτε ότι από το 2012 και μετά ο ρυθμός υποβολής των πολιτικών ασφάλειας έχει μειωθεί και έχει φτάσει σε ένα σημείο ρήμανσης, με την έννοια ότι κάθε χρόνο παίρνουμε γύρω στις 15 με 16 καινούργιες πολιτικές ασφάλειας. Για τους υπόλοιπους παρόχους, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δηλώσει ότι δεν εξασκούν εν της πράγμαση τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οπότε δεν ασχολούμαστε μαζί τους, αλλά έχουν την υποχρέωση, εάν ασχοληθούν, να μας το γνωστοποιήσουν. Όσον αφορά τους τακτικούς ελέγχους, που όπως είπα και πριν χρησιμοποιούνται για να διαπιστώσουμε την εφαρμοσιμότητα του κανονισμού των 165 του 2013, μπορούμε να δούμε ότι τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια σαν τακτικούς ελέγχους. Μέσα σε αυτή την πενταετία έχουμε κάνει και δύο ελέγχους. Έχουμε πάει δύο φορές στους 5 μεγαλύτερους παρόχους της Ελλάδας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το πάνω από το 95% του μεριδίου αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι όμως να αυξήσουμε τους ελέγχους, αυτούς τους τακτικούς ελέγχους, και στην περιφέρεια, γιατί είναι καλό να γίνει και αυτό. Σε αυτό το γράφημα μπορεί να δείτε τις καταγγελίες που μας έχουν υποβληθεί τα τελευταία 10 χρόνια, και τις οποίες τις έχουμε επεξεργαστεί όλες. Εδώ μπορείτε να δείτε σε αυτή τη διαφάνεια τον αριθμό των περιστατικών ασφάλειας που μας έχουν γνωστοποιηθεί από τους παρόχους και τα οποία περιστατικά τα έχουμε ερευνήσει και έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα.
Και εδώ είναι ο αριθμός των έκτακτων ελέγχων, ειδικού σκοπού όπως τα λέμε. Στην ουσία είναι δύο ομάδες ελέγχων. Η μία ομάδα έχει να κάνει με το ότι από προηγούμενους ελέγχους έχουμε διαπιστώσει κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει και πάμε και κάνουμε ειδικούς συγκεκριμένους ελέγχους σε συγκεκριμένα συστήματα των παρόχων προκειμένου να βγάλουμε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα και από τους οποίους μπορούν να καταλήξουμε στο να βγάλουμε τεχνικές συστάσεις που τις δίνουμε στους παρόχους. Και η άλλη κατηγορία των ελέγχων έχουν να κάνουν με τις ελέγχους που κάνουμε σε αρχές όπως είναι η ΕΕΠ, η ΔΙΔΑΠ και η ΔΑΕΒ, τις υπηρεσίες που είναι οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, συστήματα νόμιμης συνακρόασης, καθώς επίσης και συστήματα εντοπισμού συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Ως προς το κυρωτικό της έργο, σε αυτήν τη διαφάνεια την οποία μπορείτε να την δείτε άμα την κατεβάσετε από το site μας, μπορείτε να δείτε τι κυρώσεις έχει κάνει κατά καιρούς, έχει εκδώσει η ΑΔΑΕ κατά καιρούς. Με μπλε είναι ο αριθμός των αποφάσεων που κατέληξαν σε χρηματικό πρόστιμο σαν κύρωση σε παρόχους. Με βυσσινή φαίνονται οι στήλες, οι οποίες είναι το άθροισμα των προστήμων που έχει επιβάλει η ΑΔΑΕ σε παρόχους. Και με πράσινο είναι ο αριθμός των αποφάσεων της ΑΔΑΕ που έχουν καταλήξει σε συστάσεις. Υπάρχει ένα κενό για το 2011 και το 2012, αλλά αυτό το κενό δικαιολογείται με την έννοια ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την πρώτη απόφαση της ΑΔΑΕ για το γνωστό περιστατικό υποκλοπών που εκδηλώθηκε το 2004-2005 και γνωστοποιήθηκε το 2006, για τυπικούς λόγους ότι δήθενε, έπρεπε να κάνει ανοιχτές ακροάσεις και συνεδριάσεις μάλλον. Αλλά το 2012 αυτό λύθηκε με νόμο, το οποίο επηρέασε όλες τις ανεξάρτητες αρχές, οπότε και ξεκίνησε πάλι το κυρωτικό της έργο. Μέχρι τώρα σας μίλησα για το τι έχουμε κάνει για το απόρριτο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θα σας μιλήσω και τι έχουμε κάνει σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο για την ακυρεότητα και τη διαθεσιμότητα. Το 2012 βγήκε ο νόμος 4070, ο οποίος ρυθμίζει εκ νέου την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το άρθρο 37 όμως όρισε ότι η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να βγάζει κανονισμούς και να κάνει ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνεται το επίπεδο της ακυρεότητας και της διαθεσιμότητας. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε και σε συνεργασία με την ΕΕΤ. Απλά το 2013 προχωρήσαμε με έκδοση κανονισμού γνωστή σαν απόφαση 205 του 2013. Το 2014 κάναμε ελέγχους στους 10 μεγαλύτερους παρόχους της Ελλάδας προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι έχουν κάνει κάτι σχετικά με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και τα συμπεράσματα ήταν πολύ θετικά. Τα επόμενα 3 χρόνια είχαμε 3 περιστατικά ασφάλειας τα οποία μας γνωστοποιήθηκαν. Αλλά όπως και θα σας εξηγήσω και αργότερα, θεωρήσαμε ότι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να δούμε ποια είναι η κατάσταση των δικτύων και των υπηρεσιών όσον αφορά τη διαθεσιμότητά τους προς το κοινό που εξυπηρετούν, θα ήταν χρήσιμο και σε συνεργασία με τους παρόχους να κρατούν στοιχεία που έχουν να κάνουν με περιστατικά ασφάλειας, τα οποία θα μας τα δίνουν σε δομημένη μορφή και αφού τα επεξεργαστούμε να μπορούμε να καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα. Άλλες εργασίες που κάνουμε σαν ΑΔΑΕ είναι ότι εκδίδουμε τεχνικές συστάσεις, όπως ακούσατε και από τον προηγούμενο εισηγητή, ειδικότερα για μια σύσταση που είχε να κάνει με τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Συμμετέχουμε σε συναντήσεις με ευρωπαϊκές και εθνικές ομάδες εργασίας για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και όπως είπε και ο προηγούμενος εισηγητής, είχαμε συμμετέχει και εμείς στην ομάδα εργασίας για την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας. Συμμετέχουμε όποτε μας ζητηθεί σε έρευνες της αστυνομίας που έχουν να κάνουν με το απόρριτο της επικοινωνίας. Συμμετέχουμε και εμείς σε ασκήσεις κυβερνοάμυνας του Πανόπτη στο ΓΕΘΑ και επίσης συνεργαζόμαστε με τις άλλες ανεξάρτητες αρχές όπως είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με Υπουργεία όποτε αυτό μας ζητηθεί. Ποιες είναι οι προκλήσεις? Οι προκλήσεις είναι να μπορούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να αντιμετωπίζουμε παράνομα φορητά μέσα παρακολούθησης κινητής τηλεφωνίας. Ένα πρώτο βήμα ουσιαστικό ήταν η τεχνική οδηγία που εκδώσαμε πέρυσι και που σας ανέλησε ειδικότερα ο κ. Στρακάδας.
Θέλουμε να δούμε να πετυχαίνει αυτή η καινούργια απόφαση 99 του 2017 που έχει να κάνει με την συνεργασία με τους παρόχους, όπου θα μας δίνουν τα στοιχεία για περιστατικά ασφάλειας που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των δικτύων και των υπηρεσιών τους, και εμείς να μπορούμε να κάνουμε μια επεξεργασία και να καταλήγουμε σε έγκαιρα και έγκυρα συμπεράσματα. Αναμένουμε με πολλή αγωνία το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό e-privacy, διότι, όπως ανέλησε και ο κύριος Καλονιάτης πριν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να συνεργαζόμαστε, μάλλον να κάνουμε ελέγχους σε παρόχους οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος από εσάς και μας πει ότι υποψιάζουμε ότι υποκλέπτεται το email στην Google ή στη Yahoo που διατηρώ, τότε εκεί δεν θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Από ό,τι βλέπουμε μέσα από τον e-privacy, τουλάχιστον τον draft του e-privacy, φαίνεται ότι και σε συνεργασία και με το GDPR, κανονισμό που ισχύει, φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ ανεξάρτητων αρχών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους αιτήματα. Οπότε και όταν τελεσυνδικήσει τέλος πάντων και ο κανονισμός e-privacy, θα ανανεώσουμε και τον κανονισμό μας που έχει να κάνει με το απόρριτο της επικοινωνίας, που είναι ο 165 του 2011. Να σε εντομεύσουμε λίγο σύντομα. Βεβαίως. Ένα άλλο από τα θέματα τα οποία έχουμε ζητήσει από την ελληνική πολιτεία τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν και επέκταση στις αρμοδιότητες της ΕΔΑΕ. Και ειδικότερα θα αναφερθώ στα εσωτερικά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε ελέγχους μόνο σε παρόχους. Δεν μας δίνει την εξουδότηση ο νόμος να πάμε να κάνουμε έλεγχο σε εσωτερικά δίκτυα εταιριών, οργανισμών και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μια μεγάλη πρόκληση αποτελεί και η ρεακτέα εξέλιξη της τεχνολογίας, για την οποία ο μόνος τρόπος που μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι επένδυση σε εξειδικευμένες αλλά και ακριβές επενδύσεις, προκειμένου να μην μείνουμε πίσω. Όπως ανέφερα και πριν, από το 2012 η ΑΔΑΕ ανέλαβε την επιπλέον αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και ελέγχων εφαρμογής τους, όπου αφορά την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δικτύων και υπηρεσιών. Ο νομοθέτης όμως δεν προέβλεψε αντίστοιχα την ανάλογη στελέχωση. Έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες μετάταξης, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πρακτικά προβλήματα ολοκλήρωσης, διότι, παραδείγματος χάρη, άτομα που έχουν επιλεγεί μέσω από αυτή τη διαδικασία δεν αποδεσμεύονται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες τους. Με άλλα λόγια, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτό είναι, σε αυτό το πίνακα μπορεί να δείτε και το στελεχειακό δυναμικό, μπορεί να δείτε ότι το 2008 ήμασταν 14 τεχνικοί συν 4 δικηγόροι που μας υποστηρίζουν στο ελεγκτικό μας έργο. Τώρα το 2018 έχουμε απομείνει 9. Με άλλα λόγια, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα των αποτελεσμάτων ελέγχου, καταγγελιών και περιστατικών ασφάλειας παραμένει υψηλή. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή υψηλή. Οι χρόνια ανταπόκρισης παραμένουν οι εύλογοι. Το κανονιστικό έργο της ΑΔΑΕ παραμένει να είναι υψηλού επίπεδου. Να μην μείνουμε πίσω στις τεχνολογικές εξελίξεις, με απότερο σκοπό να διαφυλάσσεται το απόρριτο των επικοινωνιών, να εξασφαλίζεται σε ικανοποιητικά επίπεδα η διαθεσιμότητα των δικτύων και των υπηρεσιών, στα πλαίσια ενός εκπονημένου στρατηγικού σχεδίου της ΑΔΑΕ με στοχοθεσία τριετίας. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οποιασδήποτε διαδικασίες πρόσληψης νέου στελεχειακού δυναμικού, είτε μέσω μετατάξεων είτε μέσω νέων προσλήψεων, και να ανταποκριθεί η πολιτεία σε αιτήματα αύξησης προϋπολογισμού της ΑΔΑΕ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις σε γνώση και σε εξοπλισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ψαλίδα. Έχει τελειώσει η πρώτη ενότητα, βέβαια προβλέπει ερωτήσεις και συζήτηση. Αν υπάρχει μία-δύο επιτακτικές ερωτήσεις, αν υπάρχουν, μπορούν να απαντηθούν. Αλλιώς θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και θα έρθουμε στην... Υπάρχει καμιά ερώτηση? Όχι από ό,τι βλέπω. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως και τον κύριο Μασέλο και τον κύριο Παπαπροδρόμου που παρακολούθησαν μέχρι τέλους την πρώτη ενότητα. Λοιπόν, 10 λεπτά διάλειμμα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ενότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.